φωνάξουν την ευχή ή όχι, λες. Όχι, ρε, δεν κάνει. Α, άμα είναι για το κανάλι, πες. Είναι ένας ναός όλων των θεών. Όλων των θεών, κάπως, κάνει. Ναι. Ψόφισε. Τι κάνει. Πάλι από το τέτοιο που το κάνω, ψάχνει. Μαναγούλες, όπως προβλεπόταν. Ήταν προκλητικός. Ήταν. Είσαι και προκλητικός, Νικολάκη. Ήταν και προκλητικός. Πιάτσα τη Σπάνια. Εδώ είναι τα famous, τα ξακουστά τη Καλοπάτσα. Και τώρα αντιλήφθηκα γιατί τη λένε Πιάτσα τη Σπάνια. Γιατί είναι δίπλα στη Σαντζή. Στην πρεσβεία. Το ξέρες. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι, δεν το θυμόμουν από την αλήθεια. Να, είναι πολύ ξακουστό σημείο. Δηλαδή όλοι έρχονται εδώ, όλοι κάνουν φωτογραφία. Είχε ένα μοντέλο που έκανε φωτογράφηση. Όχι, ρε γαμό. Δεν το βλέπω πλέον. Α, να το, εκείνη, εκείνη. Πού το. Τα φελιζόλα λογικά είναι για τον ήλιο, ε. Δεν σε έχω δει ποτέ με φελιζόλα όμως όταν κάνουμε γύρισμα. Που υπάρχει μία τύπησα που κρατάει μόνο το καλώδιο, δηλαδή πληρώνεται για να κρατάει το καλώδιο. Hey, what channel are you with? YouTube. YouTube in Greece. Greece. Yes. For travel or for what? No, for sports. Sports. Because yes. I think I saw something about sport. I was just browsing. Εντάξει, ωραία, πολύ ωραία. Ευτυχώς μας έχει κάνει πολύ καλό καιρό. Δηλαδή δεν έχει ούτε κρύο ούτε ζέστη. Okay. Είναι όπως πρέπει. Εδώ είμαστε πια στην Ισπανία, όπως είπαμε και πριν. Και είναι αυτό το μαγικό σημείο το οποίο έχει βάθος προς τα πίσω. Πράντα, μαγαζί, φατσαφόρα. Πολύ ωραία, παιδιά. Πολύ ήρεμα. Ήρθαμε την κατάλληλη εποχή. Δεν έχει πολύ τουρίστα. Αν και έχει, αλλά δεν έχει πολύ. Ήρθαμε σε αυτό το φούρνο που μας τον είπε εδώ Αριστοτέλης. Μου τον είπε η Σέλα. Φοβερός. Ρωσκιόλι. Ρωσκιόλι, βέβαια, ναι. Πολύ ωραίος, να έρθετε. Το πουλί. Εδώ ο Ράφα που είναι το γλυκό, έφαγε γλυκό. Το τελευταίο πήρα. Εμείς ξηγηθήκαμε πανίνι. Πολύ ωραία. Έτρωγα άλλο ένα σίγουρα. €200 στοίχημα τώρα. Δεν βάζω, ρε μαλάκα. Γιατί πρέπει να βάλω στοίχημα. Μπλοφάρι όμως. Μπορεί να μπλοφάρι. Ωραία, έλα. €200 στοίχημα. Θα τα δώσουμε όμως. Όχι, μπορεί να μην τα δώσουμε. Άμα μου πεις ότι θα δίνω €200 στοίχημα, ναι. Μπαίνω στη δικασία να σου απαντήσω για το αυτονόητο. Μπορεί να το ξέρει, οπότε μπορεί να το ξέρει. Γιατί βλέπει. Αυτό μαλάκα μόνο ένα site διαβάζει. Πλοφάρι. Ό,τι να είναι, ό,τι να είναι. Πλοφάρι. Μην το βάζει, πλοφάρι. Η λέξη κλειδί από όλα αυτά είναι Τρίπολη. Όχι, λέει ηλικιότητε για να σε ρίξει την παγίδα του. Μην το πει στην παγίδα. Ξέρει. €200 στοίχημα θα δώσει όμω. Δεν έχει ούτε ευρώ πάνω. Δεν έχει ευρώ πάνω. Μαλάκα. Με τι φόρμε έχει έρθει στη Ρώμη, μαλάκα. Οι πιτζάμε δεν έχουν τσέπε. Πάω. Γράφω ένα βίντεο. Πάμε Πάνθεο, ναι. Πάνθεο. Το οποίο είναι τρομερό, θα σας αρέσει πολύ. Του Πανθέου. Οι Πανθέοι, βλέπεις οι Πανθέοι. Το Πάνθεο, το οποίο το λέει και η λέξη, έτσι. Δηλαδή είναι ένας ναός όλων των θεών. Όλων των θεών, κάπως, τι κάνει. Ναι. Ψόφισε. Τι κάνει. Πάλι από το τέτοιο που το κάνω, ψάχνει. Έλα λίγο. Ναι, Μαρία, αφού με το παιδί με το κατάσταση, εσύ, πού είναι η μαμά σου. Πού είναι η μάνα σου. Φτάσαμε στο Πάνθεο. Εγώ πίστευα ότι δεν έχει κόσμο, αλλά έχει. Να. Δεν έχει κρύο, οπότε ο κόσμος ακόμα είναι εδώ. Να. Πάμε στο
Πάνθεον. Μήπως να είσαι στη μέση, εσύ, για να ακούγεις και από τους δύο. Ακούγαμε να κάνουμε ένα check. Ωραίο το Πάνθεον. Θα μπαίναμε και μέσα, αν δεν είχε αυτή την ουρά. Αλλά δεν πειράζει, θα ξανάρθουμε άλλη φορά που δεν θα κάνουμε δουλειά. Έχω μια υποψία ότι είναι κούτρα για όσους ενδιαφέρονται. Ρώτησα. Α, ρώτησες. Μου λένε ότι έχει εισοδό 5 ευρώ. Α, δεν είναι κούτρα δηλαδή. Όχι, δεν είναι κούτρα καθόλου. Από αριστερά μεριά από εκεί πληρώνεις με cash, με cash και από εκεί πληρώνεις με card. Μου έλεγες χθες ότι με τον Όφη δεν είχατε πάρει ποτέ κανένα ντέρμπι, έτσι αυτά. Μόνο ισοπαλίες, έτσι δεν είχε. Αυτό με στενοχώρησε πολύ, γιατί είναι πολύ καλό δυναμικά στα μεγάλα παιχνίδια. Με έχει στενοχωρήσει. Δηλαδή φέτος η ομάδα νίκησε ΑΕΚ, νίκησε ΠΑΟΚ, τα παρακολουθώ κι εγώ δηλαδή. Αλλά πέρυσι δεν το κάναμε αυτό που το ήθελα πολύ, ας πούμε. Μίλησα με ένα προπονητή σου που σε είχε στις τρυφερές εκείνες ηλικίες που ουσιαστικά δημιουργούνται οι μεγάλοι παίκτες, που στη συνέχεια δείχνουν που θα φτάσουν και είχατε πετύχει μαζί να πάρετε ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν έχει ξαναγίνει, ήταν η πρώτη φορά, το Elite Neon Cup. Δεν το πήραμε, αλλά βγήκαμε στην τριάδα, αυτό που δεν είχαμε ξαναπάρει, αυτό που σου είπαμε, την εθνική, στην Τουρκία. Α, με την εθνική, στην Τουρκία. Δεν το έχει ξαναπάρει η Ελλάδα. Ναι. Έχουν πάει κάθε χρόνο η Ελλάδα εκεί, ας πούμε, δεν ξέρω αν πάει ακόμα, αλλά εδώ και κάποια χρόνια, κάνα 10 χρόνια, πήγαινε κάθε χρόνο και ήμασταν οι πρώτοι που το πήραμε αυτό, η δικιά μου η φουρνιά. Εκεί είχαμε φτάσει στην τριάδα, βγήκαμε τρίτη, ας πούμε, σε όλες αυτές τις ομάδες, σε αυτό το τουρνουά. Αυτό που είχε γίνει. Στην Τουρκία κι αυτό. Στα ίδια γήπεδα που έγινε και τη εθνική, δηλαδή ήταν ακριβώς τα ίδια. Σου δείξω αυτή τη φωτογραφία να μου πεις τι σου θυμίζει. Εντάξει, δεν υπάρχει. Εσύ τώρα λες το Elite Neon Cup. Ναι, το Elite Neon Cup, ναι. Αυτό είναι από το Elite Neon Cup. Αυτό είναι στην Παιανία, αυτό το πήραμε. Α, οκ, καλά τα λέμε. Εγώ σκέφτηκα το. Γιατί πήγαμε μαζί και σε ένα τουρνουά στην Τουρκία, που επίσης ήταν πολύ μεγάλο να πάει η ελληνική ομάδα στην τριάδα. Ναι. Αυτό μου είπε ο προπονητής ότι ήταν ένα διεθνές τουρνουά ή ήμασταν, λέει, η πρώτη ελληνική ομάδα K15 που το πήρε. Και ο ίδιος προπονητής, αποκαλύψουμε μετά το όνομά του, μου έχει στείλει μια ερώτηση να σου κάνω. Τι είναι, λέει, τι σου είναι πιο εύκολο να πιάσει, ένα φάουλ από πολύ δύσκολη θέση ή ένα πέναλτι. Πέναλτι. Γιατί? Το φάουλ είναι πολύ πιο δύσκολο. Βλέπεις πιο λίγο την μπάλα και εσύ είναι ότι άμα το χτύπημα στο φάουλ, από τη στιγμή που αν βάλουμε το τείχος, είσαι από τη μία γωνία εσύ, από την άλλη πλευρά είναι η μπάλα. Γιατί καλύπτεις τη μία γωνία εσύ, την άλλη το τείχος. Αν η μπάλα περάσει, θα διασχίσει όλο το τέρμα. Και αν η μπάλα είναι δυνατή, δεν την προλαβαίνεις. Και τη βλέπεις και τελευταία στιγμή, έτσι. Το πέναλτι, άμα βρεις τη γωνία και κάνεις καλό πάτημα, το έπιασες, όπως και να έχει. Εκτός να πάει, εντάξει, πολύ καλά. Εντάξει, να πάει πολύ καλά, αλλά άμα ένας εκτελεστής θέλει να πάρει το ρίσκο να πάει πολύ καλά, έχει το ρίσκο ότι πάνε στη λιά, ότι το κάρει. Κάρει και τα λοιπά, ναι. Λοιπόν, ο προπονητής αυτός είναι ο Σωκράτης Βουλόπουλος. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι. Χάρη σε εκείνον έγινα επαγγελματίας. Γιατί με εκείνον τα έκανα όλα όταν ήμουν μικρός, δηλαδή τις επιτυχίες. Άλλος ένας φίλος της εκπομπής, ο Σωκράτης Βουλόπουλος. Ερώτηση. Θυμάμαι μια φάση που έλεγα τη στιγμιότυπά σου του Γκατσίνοβιτς σε ένα shoot off the arc. Που είναι ο Γκατσίνοβιτς στη γωνία της περιοχής και το κάνει φαλτσαριστό έτσι για να πάει απέναντι. Όταν βλέπεις έναν παίκτη, οποιοδήποτε παίκτη, το επιθετικό, μέσο, οτιδήποτε, να είναι εκεί, ο τροματοφύλακας στο μυαλό του έχει ότι κατά πολύ μεγάλο ποσοστό θα προσπαθήσει να μου το κάνει εκεί αυτό, να πάει απέναντι εκεί. Ναι, το έχεις αυτό στο μυαλό σου, αλλά άμα κάνεις το λάθος να φύγεις νωρίτερα. Μπορεί να το φάσει από την άλλη. Και από την άλλη, και γενικά είναι όλα θέμα timing. Δηλαδή, άμα φύγει νωρίτερα, ακόμα και στη γωνία που πιστεύει να το κάνει, άμα χάσει το βηματισμό σου λόγω του ότι βλέπει την μπάλα κάπως αλλιώς, μπορεί να το φάσει. Δηλαδή, να μην φεύγει νωρίτερα, ας πούμε. Αλλά εντάξει, οι τεχνίτες, οι παίχτες, θα τους αρέσει αυτό το φαντασία να το κάνουν απέναντι στη γωνία. Να φυσικά να βγει από το τέρμα και να ξαναμπεί μετά στον αέρα. Του αρέσει πολύ αυτό. Αυτές τις γιορτές όλη η Ελλάδα θα βλέπει Aeon. Και φυσικά αυτό γιατί δίνει ένα μήνα δωρεάν σε όλους
πραγματικά όλους. Τις 10 Δεκεμβρίου μέχρι τις 10 Ιανουαρίου χωρίς να κάνουμε τίποτα. Τώρα μιλάμε για Super League, τα παιχνίδια Πάο, Κάρι και άλλων ομάδων, Premier League, Bundesliga, La Liga, Euroleague. Euroleague φυσικά που έχουμε και εμείς στην εκπομπάρα με τον Πόγκρι κάθε Παρασκευή. Ντοκιμαντέρ, ταινίες, παιδικά, τα πάντα. Και έχει κάποιες ιδιαίτερες δυνατότητες, καθώς μπορείς να κάνεις catch-up μέχρι και 7 μέρες. Πηγαίνεις πίσω. Βλέπεις αυτά που θες να δεις, έχει στατιστικά μέσα στα παιχνίδια, έχει πάρα πολλές λειτουργίες. Να δεις τον goal εκείνη την ώρα το σωματίζεις, να το ξαναδείς. Μακάρι να μην είχα Nova για να έβαζα τώρα. Ναι, αλλά όλοι όσοι μας βλέπετε που δεν έχετε Nova, μπορείτε να το δοκιμάσετε για ένα μήνα. Θα δείτε σίγουρα ένα δυνατό μήνα, γιατί έχουμε EuroLeague, έχουμε πρωτάθλημα, έχουμε derby. Είναι πάρα πολύ εύκολο το πώς θα πάρετε αυτόν τον κωδικό. Γιατί θα κάνετε την εγγραφή σας, θα σας έρθει ένας κωδικός και με αυτόν τον κωδικό θα ενεργοποιήσετε αυτή την προσφορά. Τα βήματα και όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε θα τα δείτε στην περιγραφή του βίντεο. Μπορείτε να μπείτε και στο aeon.nova.gr για να μπείτε και από εκεί, να δείτε και από εκεί το πώς ακριβώς μπορείτε να κάνετε. Θα πάρετε ένα όνομα χρήστη, θα πάρετε ένα password και θα προχωρήσετε στη διαδικασία της εγγραφής. Επειδή είσαι χαμηλών τόνων, πριν που είπες ότι πήρατε το τουρνουά στην Τουρκία, είχες πιάσει νομίζω πόσα πέναλτι είχες πιάσει. Σε ένα παιχνίδι. Αυτό με την ΚΑΠΑ 15. Με την εθνική, με την εθνική έπιασα δύο στον τελικό. Δύο στον τελικό. Δύο στον τελικό. Είχε πάει στα πέναλτι. Ναι, με την Τουρκία. Ναι. Ελλάδα-Τουρκία τελικός. Μέσα στην Τουρκία, ε. Ναι, 0-0 το παιχνίδι. Δύο, και στα πέναλτι δεν θυμάμαι. 3-5. Από εκεί είναι κάποιο συμπαίκτη σου τότε που έγινε και αυτό επαγγελματία ή. Μόνο Αλεξανδρόπουλο. Α, ο Αλεξανδρόπουλος. Με τον οποίο έχετε συνεπάρξει σε πάρα πολλά μάτς. Το έβλεπα στατιστικά. Και μετά είδα τα μάτς που είστε μαζί και λέω: αναρωτιέμαι αν παίξατε μαζί που θέλω ομάδα. Okay. Και μετά βλέπω ότι είναι όλα στις εθνικές. Ναι. Είναι πάρα πολλά. Νομίζω είναι 17 μάτς. Γιατί αυτό που σου είπα πριν, ότι εγώ δεν είχα χάσει ποτέ την εθνική. Την χρονιά που πήγα στον Όφη την έχασα. Έχασα την εθνική και έχασα την γυγάδα από τα πόδια μου. Δηλαδή δεν είχα χάσει ποτέ τις εθνικές ομάδες εγώ. Ήμουνα πάντα εκεί. Αλεξανδρόπουλος ήταν. Ο Τζίμας. Από τον ΠΑΟΚ. Δεν θυμάμαι καν λάθος, αν είναι και ο Βαγιανίδης. Αλλά δεν θυμάμαι γιατί μπορεί ο Βάγια να ήρθε στην εθνική στην επόμενη χρονιά, δηλαδή κάπου 16-17. Φαντάζομαι έχεις σχέση με αυτά τα παιδιά, έτσι. Ναι, Βαγιανίδης, Αλεξανδρόπουλος. Ναι. Πολύ, πολύ. Όποτε θα μιλήσουμε, μιλάμε. Δηλαδή είμαστε πολύ. Εντάξει, έχουμε ζήσει πάρα πολλά από θέματα εθνικών. Οι εθνικές είναι καλύτερες. Τώρα στεναχωριέσαι καθόλου που δεν είσαι έτσι ούτε σε rotation, στις κλήσεις και ακόμα και για τα φιλικά στην εθνική. Πολύ, πολύ. Με στεναχωρεί γιατί είναι αυτό που. Αυτό που θέλω κάθε παίκτη να πάει στην εθνική. Δηλαδή, εγώ πεθαίνω για να πάω στην εθνική, ας πούμε, να το πω έτσι. Αλλά είναι και το timing τώρα μπορεί να είναι κακό. Και ο ανταγωνισμός μεγάλος. Τώρα το timing μπορεί να είναι κακό, να μην είναι ακόμα η ώρα μου. Τώρα, να πούμε και λίγο έτσι πιο πολύ για τερματοφύλακες στην Ελλάδα, γιατί έχει φύγει από το ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι, όχι. Οπότε μπορεί να μας κρίνει λίγο τους τερματοφύλακες. Ναι, εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση γενική. Ναι, ναι, ωραίο είναι αυτό, ναι. Αλλά θέλω να κάνω μια ερώτηση γενική για τερματοφύλακες. Κάποτε ένας παλιός τερματοφύλακας, σε μια άλλη συνέντευξη που είχαμε κάνει, μου είχε πει ότι ένας τερματοφύλακας που είναι πάρα πολύ καλός, ο καλύτερος, ναι, αλλά είναι μουγκός, δεν μιλάει δηλαδή στους συμπαίκτες του, είναι χειρότερος για μια ομάδα από έναν μέτριο τερματοφύλακα που μιλάει πάρα πολύ στην ομάδα μας. Κατευθύνει δηλαδή και μιλάει πολύ στους. Η καθοδήγηση, η σωστή καθοδήγηση είναι η πιο σημαντική, αλλά δεν είναι ένας και του τρελού. να μιλάς συνέχεια. Να πάρει την τούγκρα να βγαίνει στον δρόμο. Δεν είναι ένας και του τρελού. Η καθοδήγηση είναι η πιο σωστή. Εντάξει, ο αμυντικός θέλει έναν από πίσω να τον καθοδηγεί. Αλλά να τον καθοδηγεί, όχι να του πρίζει. Εσύ δεν είσαι πρίχτης, ε? Πρίχτης δεν είμαι, όχι. Αλλά καθοδηγείς. Καθοδηγώ, σίγουρα μπορώ να το βελτιώσω και όλο αυτό το κομμάτι. Γιατί εγώ πολλές φορές σε πολλά σημεία μπορεί να βλέπω μια φάση, να την διαβάζω, αλλά να πρέπει να έχω καθοδηγήσει λίγο νωρίτερα. Ενώ να το έχω διαβάσει αυτό, τι πρέπει να το πω. Απλά κάμια φορά όταν το βλέπω, κάνω τόσο πολύ focus στο τι θα συμβεί και μπορεί να μην μου βγει απευθείας η ομιλία. Αλλά γενικά είμαι ok με το, δηλαδή είμαι καλά, δηλαδή μιλάω καθοδηγό, αλλά δεν βγαίνω έξω και φωνάζω, δηλαδή δεν πάω στη θύρα 4 στον Όφη και παίρνω την τούγα και φωνάζω. Μπορεί να είναι και με τη μορφή εντολής, δηλαδή εννοώ βούρο κλείσε ή ξέρω εγώ μαρινάκι έλα, ναι, ή φύγε. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι στάνταρ η λέξη, γιατί είναι και ξένοι παίχτες, οπότε πρέπει να είναι. Αυτό δεν... όμως ξέρεις, είναι και να μην είσαι. Είναι και διάβασμα παιχνιδιού ταυτόχρονα. Να βλέπεις δηλαδή. Να μην λες απλά για να πεις. Πρέπει να έχεις δει κάτι, δηλαδή να έχεις διαβάσει κάτι. Έξω, βγαίνουμε. Να έχεις δει μια κίνηση, να έχεις δει ένα χώρο. Αυτό είναι. Πού έχεις μετανιώσει για κάπου που δεν μίλησες. Που δεν μίλησα. Κάτι να σκεφτώ, γιατί μπορεί να έχω μετανιώσει παραπάνω μία φορά που δεν μίλησα. Οκ, okay, διάλεξε μία. Ίσως κάποια από τα 5 που είχε στο Βόλο. Όχι, αυτό τώρα. Μπορεί και να είναι αυτό που λέγαμε πριν με την μπάσα του Χάμες. Με την μπάσα την Κάρι Ροντρίγκες. Γιατί εγώ τον βλέπω τι γίνεται
μίλησα, αλλά μίλησα καθυστερημένα γιατί έχω δει τη φάση και έχω στο μυαλό μου να βγω να τον κλείσω. Δηλαδή με το βλέπω ότι είναι κάθετη, έχω στο μυαλό μου να πάρω τα πρώτα βήματα, μπας και την προλάβω την μπάλα πριν την πάρει ο επιθετικός. Και επειδή έχω στο μυαλό μου να ξεκινήσω να τρέχω, εκείνη τη στιγμή είναι που μιλάω. Δηλαδή εκεί άργησα από την καθοδήγηση γιατί έχω δει την μπάλα. Αλλά δεν είναι ότι έχω και ευθύνη 100% γιατί είναι φάση πολύ γρήγορη. Δεν ξέρω αν θα προλάβει να κάνω αμυντικό γιατί είναι αντίθετη κίνηση. Απλά εκεί, ας πούμε, μπορεί να μπορούσα να έχω πει μια γρήγορη κουβέντα. Ας πούμε. Σε κάτι στιγμιότυπο που βλέπω τη φάση σου, έχεις μια εκπληκτική επέμβαση με τον Μπιέλ, που είναι από το μισό μέτρο. Ναι. Είναι τρομερό, πραγματικά. Που κολλάει μπάλα πάνω μου μετά. Δηλαδή εκεί έβαλα το χέρι μου πίσω και δεν ξέρω πώς, αλλά η μπάλα κόλλησε πάνω. Γιατί εγώ όταν το έκανα αυτό, προφανώς έκανα την κίνηση να τη διώξω, όχι να την κολλήσω. Προσπάθησα να τη διώξω, δηλαδή, γιατί. Ποιος πάει να μπλοκάρει τώρα από εκεί, είναι πολύ, δύσκολο. Πολύ δύσκολο και κόλλησε μπάλα πάνω μου εκεί πάλι. Είμαι στον ΠΑΟΚ, θυμάμαι πάρα πολύ στο 0-0, είδα τα σημειότυπα, έχει ένα εκπληκτικό του Ολιβέιρα στη γωνία. Δύο φάσεις που είναι αγαπημένες μου από κρούση είναι αυτή του Ολιβέιρα. Α, είναι αυτή. Ναι, του Ολιβέιρα, γιατί τον έχω διαβάσει τον Ολιβέιρα, που έχουμε παίξει αντίπαλοι τουλάχιστον 3-4 φορές. Και ξέρω ότι ο Ολιβέιρα είναι ή ένα κοντρόλ και σουτ, ή μία επαφή, δηλαδή με τη μία σουτ. Ξέρω ότι αυτό θα κάνει. Οπότε δηλαδή έκανε κοντρόλ με το σέρβις και σούταρε. Ξέρω ότι δεν πρόκειται να πάει να κάνει τρίπλα για να σουτάρει. Οπότε ήμουν έτοιμος. Ναι, ήμουν έτοιμος να τα πέσω. Εντάξει, πάλι ήταν πολύ δύσκολο όμως, γιατί ήταν στη γωνία. Ναι, απλά αυτό, άμα δεν τον είχα διαβάσει, πιστεύω ότι δεν θα μπορούσα να το πιάσω αυτό. Και με τον Παλάσιος στη Λεωφόρο, άλλη απέκρουση. Η οποία δεν έχει φανεί τόσο πολύ, είναι δύσκολο να είναι να πάει δοκάρι μπάλα. Το 1-1 είναι. Ναι, το 1-1. Και του Βαγιανίδη βγάζει ένα εκεί, το θυμάμαι γιατί το έβλεπα. Και είδα και ότι και ένα γκολ που έφαγε πέρυσι ήταν από τον Γκρέι στο Άρη Σόφι. Εκείνο τον γκολ τώρα πώς δεν το περιμένεις. Ναι, δεν το. Δηλαδή σου τα Άρη και σκέψω ότι η μπάλα φαίνεται ότι πάει αργά, αλλά ταυτόχρονα εκείνη τη στιγμή πάει τόσο γρήγορα. Δηλαδή κάνω βήματα να πάω προς την μπάλα και μέχρι να κάνω 1-2 βήματα που εγώ γενικά αυτό που μου λένε όλοι οι προπονητές μου είναι ότι είμαι πολύ γρήγορο στο κατώτερμα. Μέχρι να φτάσω στην μπάλα, η μπάλα έχει προσγειωθεί ήδη μέσα. Καταρχά, φαντάζομαι δεν περίμενε το σουτάρι. Είναι περιτριγισμένο από παίξει. Δεν έβλεπα κιόλα, να σου πω την αλήθεια. Ό,τι και αν έκανα κινήσει, δεν έβλεπα. Ήταν μπροστά, ήταν κάτω στο χόρτο και ήταν και μπροστά του άτομα. Δηλαδή δεν έβλεπα τίποτα. Άρα εσύ ξαφνικά βλέπει την μπάλα στον αέρα. Ναι, εγώ βλέπω την μπάλα να έρχεται προς το τέρμα, προς τη γωνία. Γιατί πάει και γωνία. Δεν πάει δηλαδή εδώ δίπλα μου να κάνω με το χέρι μια έτσι. Δηλαδή είναι μερικά που λες, δεν βγαίνουν. Τέλος, δεν βγαίνει αυτό. Έπρεπε να έχω προδικάσει τη φάση για να το βγάλω, κατάλαβες. Να έχω κάνει κάτι νωρίτερα. Αλλά άμα κάνω κάτι νωρίτερα, μπορεί να χάσω κάτι άλλο. Πάμε τώρα να δούμε. Και να συγκρίνουμε και τις μπουτίκ πάνω απ' όλα. Ναι, θα βγούμε λίγο στη Λάτσιο, που είναι το μοναδικό σημείο στη Ρώμη που είναι το χρώμα γαλάζιο. Είναι ανύπαρκτη Λάτσιο. Και να ρωτήσουμε αν ξέρουν το Μανδά. Και η πλάκα θα είναι να μην τον ξέρουν. Όχι! Τι τρελάρω, ρε φίλε. Ένα παγούρι. Είναι μόνο 42 ευρώ. Ναι, αλλά το κρατάει ζεστό, το κρατάει κρύο. Και έχει και μεγάλη ποσότητα, έτσι. Κοίταξε, αυτό, εμένα αυτές οι κούπες μου αρέσουν πάρα πολύ. Αν δεν είχα φορτωθεί πολύ με πολλές κούπες, θα έπαιρνα. Αλλά έχω πάρα πολλές πλέον και δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο. Αυτό βέβαια για το εσπρεσάκι μου. Περφέτο. Αυτό για εσπρεσάκι. Αυτό για εσπρεσάκι. Αυτό είναι ελληνικό. Do you watch football? Για κερδίζουμε ένα subscriber. Do you watch football? Yeah. Okay. Me, him. Μας ξέρει, μας ξέρει. Which team do you support in Europe? Lazio. Lazio? Lazio? Oh, okay. Φωτάνα να την τρέβει λοιπόν. Εντάξει, για μένα. Άποψή μου, έτσι. Από τα καλύτερα μνημεία που έχω δει ποτέ, ναι. Και από το Χριστό, Redeemer. Όχι. Εδώ ρε φίλε είναι έργο τέχνης, εντάξει. Ναι. Εδώ πέρα αυτό είναι μαγεία. Βλέπεις μια κίνηση εδώ που δείχνουν τα γάλματα, έτσι. Είναι με τα άλογα, είναι πολύ εντυπωσιακά που δείχνουν την κίνηση. Φυσάει δηλαδή εκεί που είναι φουσκωμένα τα μάγουλα. Πιάνει η ευχή αν δεν ρίξει κέρμα. Κοίτα, εγώ που είχα έρθει πιο παλιά και είχα κάνει κάτι ευχές, δεν πιάσανε. Έριξες όμως. Έριξε. Άρα δεν πιάνει έτσι. 50 λεπτά. Όπα, χρωστά 50 δηλαδή. Να φτάσουμε 500.000 του χρόνου.
50 λεπτά σε εμένα, να τη φωνάξω την ευχή ή όχι, λέει. Όχι, ρε, δεν κάνει. Α, άμα είναι για το κανάλι, πες. Να φτάσουμε 300.000 του χρόνου. 10 λεπτά το μικρότερο ποσό στο πιο μικρό και 20 λεπτά θα μείνουν για τον φίλο μου τον Γκράβ. Θα ευχηθώ για το κανάλι να γυρίσουμε όλο τον κόσμο και το, η δεύτερη ευχή μου είναι να πάρει προβληματάρο ο ΠΑΟΚ και να κάνουμε τον Ιβάν Σαββίδη φίλε σε ντεψάρα. Φοντάρα την τρέμει με στόση την Ιβάν. Μαζέμουν το κέρμα να γίνει του... Λοιπόν, Κοτάρσκι, Κουέστα, Μπρινιόλι και τώρα θα βάλουμε και Αθανασιάδη και Στάνκοβιτς γιατί παίζουν και οι δύο. Ποιος είναι για σένα ο πιο ολοκληρωμένος τερματοφύλακας, λοιπόν, που μιλάμε, σου ταιριάζει έτσι. Μιλάμε τώρα για έναν τερματοφύλακα ας πούμε ή ότι πρέπει να διαχωρίσω κάποιος με κάποιος, πώς το κάνουμε. Ποιος δηλαδή είναι... μου βάζεις μια διάδα να κάνω ένα δίλημα ή μου λες ότι πρέπει να βρω έναν από αυτούς. Έναν από αυτούς. Τη δουλειά σου σου μάθει. Έναν από αυτούς. Πες τα καλά. Λοιπόν, κοίτα, ο Μπρινιόλι. Είναι... Εμένα μου αρέσει πολύ και το ιταλικό στυλ. Είναι πολύ ολοκληρωμένος, έχει τα πάντα. Παίζει και με τα πόδια. Ναι, ναι, έχει τα αρκετά. Πάντα. Κάνει και αυτές τις τριπλίτσες που πολύ, είναι και πολύ έξυπνος κάτω από το τέρμα, Μπινιόλι. Yeah. Πάρα πολύ έξυπνος. Πάντα ξέρει πώς να πάρει τη σωστή τοποθέτηση. Αλλά δεν κολλώνει και σκροτίδες. Το πιο... Όταν στα καρότα, νομίζω καρότα το πετάξανε. Όχι, την κροτίδα είναι αυτό. Με την άκρη. Κάτι δεν είχε πει ότι προτιμώ να πετάνε καρότα από μετά να κροτίδε. Κάτι το είχα πει αυτό. Καρότα να μην είσαι πιο διαβασμένο από εμά. Την είδα αυτή τη δήλωση. Αλλά το πιο μεγάλο potential το έχει ο Κοτάρσκι. Που είναι πανγρήγορο χαρά την αιστεία και είναι πολύ καλό. Έχει και καλά πόδια πολύ. Αλλά έχει πολύ μεγάλο potential. Ωραία, να το πάμε αλλιώ. Τι μειονέκτημα έχει ο Κοτάρσκι και ποιο είναι το πλεονέκτημα του. Είπε το πλεονέκτημα είναι έχει γρήγορε αντιδράσει και γρήγορα πόδια. Τι μειονέκτημα έχει, που πρέπει να δουλέψει έτσι, όχι ότι δεν θα το φτιάξει. Νομίζω ότι καμιά φορά, αλλά εντάξει, δεν είμαι και οίκος εγώ τώρα να κρίνω. Εντάξει, ξέρεις, το λέμε τώρα πώς το βλέπω εγώ στο παιχνίδι. Ναι. Καμιά φορά προσπαθεί να κάνει τα πάντα, που αυτό δεν είναι καλό. Okay. Προσπαθεί να είναι αμυντικός, να είναι τερματοφύλακας, να είναι επιθετικός, προσπαθεί να κάνει τα πάντα. Δηλαδή τρέχει από εδώ, τρέχει από εκεί, αντί να είναι πιο πολύ focus σε αυτό που πρέπει να κάνει εκείνος. Δηλαδή καμιά φορά τον βλέπεις ότι επειδή θέλει να βοηθήσει το κάνει, κατάλαβες, το κάνει επειδή θέλει να βοηθήσει και το κάνει, αλλά καμιά φορά όταν πας να κάνεις κάτι παραπάνω, δεν βγαίνει. Πριν ξέχασα να πω Πασχαλάκι. Είπες, ναι. Α, τον είπε το Πασχαλάκι. Ωραία. Τι μειονέκτημα έχει ο Μπρινιόλι. Δεν ξέρω. Μπορεί και να μην έχει. Ναι, δεν ξέρω, νομίζω. Δεν έχει. Δύσκολα θα βρίσκα, γιατί όσο καιρό τον βλέπουμε, τον Μπρινιόλι να παίζει, δεν βλέπεις κάτι, δεν έχεις δει κάτι που να λες, το έκανε χάλια αυτό τώρα, τι κάνει, κατάλαβες. Και στις εξόδους είναι καλός, και στα πόδια είναι καλός, και στο κανονιστή είναι καλός, δηλαδή δεν κάνει κάτι που να λες, έχει κάνει ένα παιχνίδι που λες πω, τι μας έκανε σήμερα. Μόνο τώρα, τελευταία. Εντάξει, με τη Μαρσέη που εκεί γίνονται τώρα. Με την Ρεν. Με τη Ρεν. Εντάξει, αυτό τώρα. Αυτό είναι δικαιολογητικό. Αυτό δεν θα κάνει και ένα λάθος. Αυτό δεν είναι τώρα. Δηλαδή, εγώ... Αυτό είναι θέμα συγκέντρωσης. Δεν βάζεις καλά το. Είναι και θέμα πώς έρχεται η μπάλα προς τα πάνω. Πουλάει η μπάλα. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ δεν θεωρώ άμα από τα 100 σουτ ένα δεν σου πάει καλά με τα χέρια και σου φύγει. Δηλαδή, δεν το θεωρώ λάθος αυτό. Είναι φυσιολογικό, δεν γίνεται. Δηλαδή, άμα είναι έτσι, μία από τις 100 πάσες, θα σου πούν και 100% θα κάνει. Δεν γίνεται. Αν είμαι στο τσάβι, ναι. Πασχαλάκης, μειονέκτημα, πλεονέκτημα. Τρομερά ρεφλέξ, τρομερά. Πολύ γρήγορος. Πάρα πολύ γρήγορος. Αθλητικός, πάρα πολύ. Πάρα πολύ και ακόμα και τώρα εννοώ και που είναι σε πιο μεγάλη ηλικία. Ναι. Πάρα πολύ. Και εξόδους πολύ καλές. Πανύψηλος. Δεν ξέρω, μόνο με τα πόδια πούμε, δεν τον έχω. Αυτό είναι το κλασικό του μειονέκτημα που λένε όλοι. Μας είπε στη συνέντευξη βέβαια ότι το έχει βελτιώσει. Το διορθώνει, ναι, μα και εγώ πέρυσι τον είδα ότι στα παιχνίδια που παίξαμε μεταξύ μας ότι έκανε πολύ καλά, πολύ καλές μπαγιές και όλες πολύ καλές πάσες. Αλλά δεν έχω δει ποτέ, ξέρεις. Ίσως δεν έχω πετύχει και πολύ τις ομάδες. Ας πούμε, όταν ήταν στον ΠΑΟΚ, δεν θυμάμαι να έπαιζε πολύ από πίσω ΠΑΟΚ και να. Θυμάμαι ότι έπαιζε πιο πολύ στον χώρο του κέντρου. Οπότε γι' αυτό δεν έχει χρειαστεί ο Πασχαλάκης να δείξει ότι έχει καλά πόδια. Σωστά. Δεν έχει ξεκινήσει ποτέ το παιχνίδι από πίσω, δηλαδή η ομάδα. Αθανασιάδης, κάτσε να. Αθανασιάδης και Στάνκοβιτς. Στάνκοβιτς, δεν τον έχω παρακολουθήσει εγώ καθόλου. Οπότε δεν μπορώ να πω ούτε το ένα ούτε το άλλο. Okay. Μου βγάζει μια ωραία σιγουριά ότι είναι κατά την αιστεία δυνατός πολύ, αλλά δεν τον έχω παρακολουθήσει εγώ καθόλου. Θανασιάδη, θα σου πω τώρα αρνητικό, δεν ξέρω, δηλαδή δεν μου έρχεται κάτι στο μυαλό. Θετικό είναι ότι έχει πολύ καλές τοποθετήσεις. Mm-hmm. Πάντα έχει καλή τοποθέτηση. Ας πούμε, δεν έχει χρειαστεί ποτέ, από ό,τι θυμάμαι, να κάνει τρομερά μεγάλα βήματα, τρομερή μεγάλη επέμβαση να φύγει από εδώ, να φτάσει μέχρι εκεί. Γιατί άρα παρακολουθεί τη φάση. Έχει μια καλή τοποθέτηση που είναι κοντά στη προβλέπει φάση. Προβλέπει την κατάσταση. Ναι. Και επειδή ρωτάμε, νομίζω, όλους τους τερματοφύλακες που έχουμε κάνει συνέντευξη για αυτή τη φάση, τη γνωστή με τον Κουέστα και τον Μπουχαλάκη. Ναι. Θέλω να μου πεις και εσύ την άποψή σου. Γιατί είναι περίεργη φάση και είναι και λίγο άδικη
Ενώ για τον τροματοφύλακα να του συμβεί, ρε παιδί μου, είναι περίεργη φάση. Φταίει προφανώς, για μένα φταίει και ο τροματοφύλακας, αλλά οκ, φταίνει και οι υπόλοιποι. Φταίει, είναι μισή-μισή η ευθύνη. Τροματοφύλακα και οι υπόλοιποι που είναι στο γήπεδο, συμπαίκτες, πάγκος, δεν ξέρω οτιδήποτε. Είναι μισή-μισή η ευθύνη. Είναι κάτι που δεν πρόκειται να το ξαναπάθει. Ποτέ πλέον. Όπως φορέ για να τον βάλεις, δεν θα το πάθει ποτέ ξανά. Γιατί δεν κοιτάει πίσω μόνο από τη συνέχεια. Μία φορά συνέβη αυτό, αλλά είναι και δικιά του ευθύνη η οποία. Γιατί δεν πρέπει να κάνεις ένα τσεκ να δεις άμα είναι κάποιος πίσω, όπως και να έχει. Αλλά... Είναι fair. Είναι fair αυτό που κάνει ο Μπουχαλάκης. Δηλαδή, μέσα στο παιχνίδι θα μου πεις είναι όλα. Ναι, αλλά... γιατί να μην είναι fair. Δηλαδή, άμα ήταν έτσι, δεν κάναμε και κομπίνες στα corner, δεν κάναμε κομπίνες στα foul, δεν κάναμε τίποτα. Να κοροϊδεύουμε τον αντίπαλο. Λοιπόν, mini quiz. Ποιον αντικαθιστάς στο ντεμπούτο σου κόντρα στη Σπάρτη? Ποιος βγαίνει? Το Μίρκοβιτς. Ναι. Έχεις πιάσει άλλα δύο πέναλτι πέρα από το Χάμες. Ποια είναι αυτά και σε ποια μάτια? Ντέλετιτς, Λαμία Τρόμητος, Παμλίδης, Παζιάννενα Τρόμητος. Και ακόμα ένα, Σεπτέμβρη του 2002. Με ενημερώνει η ομάδα αρχισυνταξίας ότι η Λάτσιο έχει αποκλείσει, το θυμάμαι το μας βέβαια, τα μάτς. Η Λάτσιο έχει αποκλείσει μια ελληνική ομάδα. Ολυμπιακό. Όχι. Ποια ελληνική ομάδα είναι αυτή? Πώς, Σεπτέμβριο του 2002. Δεν είναι σίγουρα Παναθηναϊκός και δεν είναι Ολυμπιακός, πιστεύω ότι είναι, δεν είναι Ολυμπιακός όπως λες. Τον Ολυμπιακό πρέπει να παίξαν πιο μετά κάτω, γύρω στο 10 κάπου εκεί πρέπει να παίξανε. Δεν θα είναι καμιά από τις μεγάλες πιστεύω, γιατί τότε ήταν και τα UEFA, οπότε θα είναι καμιά πιο μικρή, Πανιόνιος μπορεί να είναι. Δεν το έχεις. Βόρεια. Δεν το έχω καθόλου αυτό, πραγματικά δεν το έχω καθόλου. Ξάνθη. Ξάνθια. Ούτε εγώ το είναι από τις λίγες παρουσίες της Ξάνθης γενικά στην Ευρώπη, είναι από εκείνα τα μάτια που παίξαμε με τη Λάτσιο. Ξέρεις, είναι Ξανθιώτης και Φλεξάρη τώρα. Εδώ πέρα έχω κάτι ανθρώπους που είναι στην ομάδα στην Λάτσιο 100 χρόνια, όμως ρωτήσω. Εντάξει, έχουν περάσει και 21 χρόνια. Βασικά δεν θα ψάχνουν την ομάδα και δεν τη βρίσκουν. Ναι. Λοιπόν, σε ποιον τερματοφύλακα θεωρείς ότι είσαι κοντά παικτικά και σε ποιον ήθελες από μικρός να μοιάσεις? Τώρα, αυτή τη στιγμή, σε ποιο θεωρείς γνωστό τερματοφύλακα, έτσι, ότι είσαι πιο κοντά παίζει παιχνικά. Τώρα, έτσι. Ναι, γνωστό. Αλλά είναι και διαφορετικό κομμάτι. Δηλαδή, σε ποιον είμαι κοντά παιχνικά, κάτω από την αιστεία ή με τα πόδια ή με οτιδήποτε. Είναι διαφορετικό κομμάτι. Συνολικά. Συνολικά. Γιατί, ας πούμε, έχω στο μυαλό μου με ποιον είμαι κοντά κάτω από την αιστεία, αλλά στα πόδια δεν είμαι ίδιος με εκείνον, ας πούμε. Με ποιον είσαι κοντά κάτω από την αιστεία? Κάτω από την αιστεία νιώθω ότι είμαι αρκετά κοντά με τον Μενιάν της Μίλαν. Νιώθω ότι είμαστε αρκετά κοντά. Γι' αυτό πήρες και τη φανέλα του. Ναι, ανταλλάξαμε. Ναι. και με τον Μπόνο θα μπορούσα να σου πω ότι μου είναι αρκετά κοντά κάτω από την αιστεία. Τώρα βλέπεις, δεν σου λέω δηλαδή τερματοφύλακες που είναι πάντα, αλλά σου λέω ότι. Γιατί από κάθε τερματοφύλακα μου αρέσει να παίρνω κάτι, να βλέπω και γι' αυτό δεν έχω και έναν αγαπημένο τερματοφύλακα. Ναι. Πάντα μου άρεσε κάτι, το παίρνω, το τσιμπάω, το βάζω στη τσέπη μου. Κατάλαβες, κάπως έτσι το κάνω. Μικρός, σε ποιον ήθελες να μοιάσεις όταν. Κασίγιας Μπουφόν. Μπουφόν και οριακά δεν τον πρόλαβες. Ναι, τώρα σταμάτησε τον Αύγουστο. Ναι, θα ναι, μπορούσες ναι, ναι, να έχεις. Και είναι και στην Πάρμα τώρα. Αλλά είχα φανέλα του. Ναι. Είναι και Φέρε Ζαχαρίτης. Άντε ρε. Θα μπορούσε να υπάρξει μάτς δηλαδή που να είστε απέναντι, ας πούμε. Ναι, ήταν ναι, τρομερό. Θα ήταν πολύ ωραίο. Θα ήταν και ένα δείγμα βέβαια ότι κάπου σταμάταρε, αδερφέ. Δηλαδή, ναι, θα έπαιξε κανένα νέο παιδί. Θα έπαιξε αντίπαλο με άνθρωπο που είναι γεννημένο μετά το. Δηλαδή, το 2000, πώς είναι, το 2001, έτσι. Ναι, 2001. Δηλαδή, θα έπαιξε αντίπαλο με άνθρωπο. Θα έπαιξε κανένα νέο, δεν θα πάει να γίνουμε εμείς. Όταν γεννήθηκε. Σταμάτα. Αυτό είχε ξεκινήσει, δηλαδή ήταν ήδη το 95 από το ξεκίνημα. Θα γίνουμε άμα είναι στα 20 εμείς που παίζουμε φυλάκων. Ναι, δηλαδή για το Θεό, ας πούμε. Μαωρίσιο Σάρι. Α, ωραία. Σε τι είδους μαγαζί θα έβγαζες το Σάρι? Αν ερχόταν στην Ελλάδα. Ναι, ρε, μου φαγητό. Όχι, τον έφερε στην Ελλάδα, πού θα τον πήγαινε? Ταβέρνα. Τι μέρα κλείσει είναι, τι θα φάει? Ταβέρνα. Θα φάει σπλινάντερ, θα φάει. Ταβέρνα. Κοίτα, θα σου πω, με έχει μπερδέψει κιόλας λίγο. Γιατί μερικές φορές είναι και έτσι πολύ. Βγάζει και μια κυρίλα πάρα πολύ. Αλλά είναι τόσο απλός άνθρωπος που δεν το. Είναι τόσο απλός άνθρωπος που πιστεύω ότι θα παίρνει για καλά σε ταβέρνα με την καλή έννοια. Και αυτό που λέμε στην Ελλάδα, ταβερνιά. Στα βλάχια, ναι, στη βάρη, ναι, με την καλή έννοια, γιατί ναι, ξέρω ότι εκεί πέρα. Θα, άμα, δεν ξέρω άμα πίνει, δεν τον έχω δει να πίνει. Άμα πίνει, θα, δεν πίνει, ναι, θα, άμα πίνει, θα έπινε κάτι, θα μπορούσε να κάνει το τσιγάρο του που κάνει, θα έτρωγε καλά. Άρα, είμαι σίγουρο δηλαδή. Αρνήσια πέρα. Δηλαδή θέλει και. Είναι λίγο και καλτήλα η φάση του. Ναι, 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 είναι ωραία. Μα έχει πολύ ατάκα, αλλά. Έχει ατάκα, αλλά είναι ιταλική. Είναι ιταλική, ναι, ατάκα. Εγώ πιάνω μία-δυο λέξεις, προσπαθώ να κάνω τη σύνδεση, ναι, αλλά βλέπω όλους τους υπόλοιπους που πέφτουν κάτω από τα γέλια. Έχει ασούρα. Εσύ είσαι δηλαδή ο. Εγώ χαμογελάω συχνά έτσι. Έχει ασούμε μέσα, είναι δηλαδή παράσχος λίγο? Όχι, δεν έχει ασούμε, έχει μια συγκεκριμένη λέξη που δεν μπορούμε να την πούμε τώρα. Κάτσο. Κάτσο. Και μαφακούλα. Όχι μία, αυτό είναι. Έχω μάθει ότι είναι από τις χειρότερες βρισχές των Ιταλών. Δεν ξέρω τι είναι αυτό γιατί δεν τις βρωτάω. Δεν μπορώ να μου εξηγήσουμε. Ποια ελληνική ομάδα θα τέριαζε να προπονεί ο Σάρι? Ελληνική ομάδα. Το Νάρι.
μια ομάδα που παίζει πολύ επιθετικό ποδόσφαιρο. Θα τη έρχεσαι το επιθετικό ποδόσφαιρο που θα βρούμε τώρα, γιατί παίζει πολύ επιθετικά. Παίζει μόνο επιθετικά. Παίζει πολύ επιθετικά τώρα. Η ΑΕΚ δεν το έχει επειδή παίζει πολύ επιθετικά. Και πιστεύω ο Παναθηναϊκός. Μιλάμε τώρα με τις βάσεις τα τωρινά ρόστερ, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Πιστεύω ότι και ο Παναθηναϊκός θα το έρχεσαι. Γιατί με τον Ιωαννίδη μπροστά δεν τα βρίσκανε καλά. Δηλαδή ο Ιωαννίδης παίζει το παιχνίδι που του αρέσει. Α, οκ. Okay. Άρα η Λάτσιο α μπει στο παιχνίδι για τον Ιωαννίδη. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να μπει. Λοιπόν, πιο παλιό συμπαίκτη. Από όλες τις ομάδες που έχεις αγωνιστεί, θα έφερνες μαζί σου τη Λάτσιο, αν είχες αυτή τη δυνατότητα. Δεν θέλω να πω τώρα την εθνική, γιατί είναι πολλά τα παιδιά και έχω περάσει και στιγμές. Εντάξει. Και θα δικήσω, ξέρεις, θα είναι okay. Πολύ άσχημο. Γιατί έχουν περάσει στιγμές τώρα στο ξενοδοχείο όλοι μαζί. Ναι. Ποιο να πω τώρα, το. Από κολλητό μου τώρα, ας πούμε, τον πω καθαρά κολλητό. Γιατί θα ήθελα να είμαστε εδώ μαζί όλη μέρα, να είμαστε. Να περνάγαμε τέλεια. Τσιλιανίδη. Ο οποίο Τσίλια, καλά που το λες τώρα. Τον ρώτησα λίγο για σένα, ρε παιδί μου, που ήρθαμε εδώ και τα λοιπά. Και μου λέει ότι. Okay, πολύ καλό παιδί και τα λοιπά, είμαστε φίλοι. Και μου λέει, ρώτα το λέει, για μια σκηνή στο Ηράκλειο, πέσαν λέει πιστολιές κάτω το σπίτι του. Ναι, εντάξει, αυτό ήταν. Τι έχει γίνει. Τρομερό. Είναι πολύ ύπουλος, είναι. Κάτσε, δεν ήσουν εσύ μέσα, εσύ. Ναι, από κάτω. Από κάτω το σπίτι μου, ναι. Αυτό από τις μάρτυρες. Αυτόν τον δρόμο μένει και ο Τσίλια, είναι τα βασικά, αλλά είπα να ρωτήσεις για το δικό μου σπίτι. Ακούμε από πίσω κάτι μπαμπούμα, αλλά λέμε θα είναι βεγγαλιά γιατί εκεί κάτι γινόντουσαν. Βγαίνω εγώ στο μπαλκόνι. Πώς έγινε. Όχι, στο παράθυρο, δεν θυμάμαι που βγήκα. Και βλέπω τα μπαλκόνια τα άλλα να φωνάζουν τον σκότωσε, τον σκότωσε. Λέω εδώ είμαστε, γίναμε. Ναι. Και βγαίνω στο. Πάω κάτω, τρέχω, ανοίγω την πόρτα γιατί μένανε και κάτι άλλα παιδιά από την Ακαδημία στην πολυκατοικία. Τα πετάω έξω και βγαίνω στο μπαλκόνι και βλέπω κάτω είχε έρθει η αστυνομία. Κάποιον κυνηγάγανε, τον οποίο τον πιάσανε σε ένα καφέ και αυτός τους έβγαλε πυροβόλη στον πρώτο στον που πήγε μπροστά του και οι υπόλοιποι αστυνομικοί είχαν πυροβολά να αυτόν είναι. Και έγινε ένας πάνικος από το σπίτι, στο γάζι. Είχε βγει στη Δύση, έγινε χαμός. Ναι, ναι. Κάτω το σπίτι μου ακριβώς. Με αίματα τώρα, είχε κλείσει όλος ο δρόμος, FBI μας ήταν κανονικό. Εδώ μας έχεις πει δεν είσαι το ίδιο λέω, γιατί στέλνεις την Άννα αυτή τι γίνεται. Ναι, εντάξει, αυτό ήταν σουσού, ωραίο. Ήταν σουσού, είχε κουτσομπολιό. Είχε κουτσομπολιό εδώ. Κι εγώ έτσι είμαι. Δεν φοβόμουν μόνο απλά, κατάλαβες. Είχε κουτσομπολιό εδώ πέρα, άμα έρθει κανείς απ' έξω θα φοβηθώ απλά. Θα πάω μέσα. Πάντα τα θεωρούσα πολύ τραγικά μαγαζιά. Δείξτε αυτά. Ποια μαγαζιά. Αυτά όλα εκεί που είναι καφετέρειες, εκεί που είναι πάνω στα ποτάμια και αυτά. Αυτά νομίζω κατάστημα είναι. Ποιο σου φαίνεται πιο ωραίο. Όπα, 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 όπα. Ποιο σου φαίνεται πιο ωραίο ποταμό, ο Άμστελ ή αυτό. Ο Άμστελ ή αυτό. Ο Άμστελ τι εννοεί. Στο Άμστελ ήταν. Κοίταξε, στο Άμστελ ήταν ωραίο το ποτάμι και στο Παρίσι ήταν ωραία. Δεν έχω τρέλα με τα ποτάμια να πω την αλήθεια. Μ' αρέσει που έχει ποτάμι μέσα στην πόλη, δίνει κάτι. Αλλά δεν μ' αρέσει να πηγαίνω, δηλαδή να κάτσω εκεί, ας πούμε, και κατάλαβες τι λέω. Πρέπει να δούμε και τι γίνεται από το γυναικείο στοιχείο, τι λέει το γυναικείο στοιχείο εδώ στη Ρώμη. Ιταλίδες. Ναι, γιατί δεν έχουμε διάδοση. Στη Ρώμη, ρε παιδί μου, Ρωμαίες. Πολύ καλό επίπεδο. Καινούριο γκίμπαλ, δείξε λίγο γκίμπαλ. Α, ναι, καινούριο γκίμπαλ. Δουλεύει αυτό. Δουλεύει αυτό ή... Πλέξ, πλέξ. Συγγνώμη λίγο να κάνω μια ερώτηση. Yeah. Άμα αυτό δουλεύει και είναι όλα κομπλέ, γιατί πάλι ζητάς 5 λεπτά και 10 λεπτά. Και πόσο έκανε αυτό. 700 ρου. Εδώ τώρα αυτή ήταν κλασική συνθήκη Ιταλίας με τους πλανόδιους. Ποια? Εγώ είμαι πολύ τώρα, την Ιταλία την παίζω δάχτυλα, βλέπετε. Ποιοι πλανόδι. Αυτό το μουσικό που παίζει. Δηλαδή. Μην τον δείξεις, όχι, δεν πειράζει. Ναι, ρε, θα το καταλάβουν αυτοί. Ναι, και τώρα πάμε προς τα κάτω να δούμε αν θα βρούμε να φάμε τίποτα. Και βλέπετε τώρα κάτι αγαλματάκια, ό,τι να είναι. Δεν χαλάνε, ρε μαλάκα όμως έτσι. Σίγουρα χαλάνε. Γιατί ο Βελίσκος δεν χαλάει. Μην το βγάλεις τον Βελίσκο, θα το δείξουμε μετά. Θα του δώσω φωτογραφίες, θα πατήσουν. Ο Βελίσκος Ρώμη. Λοιπόν, εδώ καταλαβαίνουμε γιατί ο Χρήστος Μανδάς μπορεί να ενσωματωθεί πολύ εύκολα στη Λάτσιο. Γιατί όπως στο Ηράκλειο υπάρχουν τα λιοντάρια, η πλατεία των λιονταριών, και στην πιάτσα De Popolo υπάρχουν τα λιοντάρια. Οπότε ταυτίζεται, σιγά σιγά αρχίζει. Αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι και η Ρώμη τι είναι, ένα μεγάλο Ηράκλειο. Ένα μεγάλο Ηράκλειο, ναι. Λοιπόν, θα σου δείξω ένα βίντεο. Θέλω να μου εξηγήσεις ποια είναι τα δύο παιδιά
και να μου πεις, ρε παιδί μου, κάποια... να απαντήσεις φυσικά σε ερωτήσεις τους. Και έτσι θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της συνέντευξης. Καλησπέρα, Χρυσάρα. Ελπίζω να είσαι καλά στην Ιταλία. Εδώ με τον Άβο θα σου κάνουμε κάποιες ερωτήσεις τώρα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Η Μπούρδα είναι καλά? Δεν πιστεύω να έχεις βρει καλύτερη παρέα στο αυτοκίνητο. Αληθεύει ότι δεν έχεις βρει κάποιον στην Ιταλία να σε θολώνει όπως ο Μακροτινάκης στο ποδοβόλεϊ? Αληθεύει ότι ακούς ύμνους αντιπάλων ομάδων πριν από τα μάτς? Χρυσάρα, καλά να περνάς και καλή επιτυχία. Λοιπόν, πες μας αρχικά ποια είναι τα παιδιά. Όχι, ρε φίλε, βάλανε πολύ ωραία πράγματα μέσα. Ναι. Ναι, ναι. Έχουμε ένα με τον Τζίγεν, αυτό που είπαν το τελευταίο. Πολύ ωραίο. Τα παιδιά είναι. Μένανε στην ίδια πολυκατοικία με μένα, ήταν από την Ακαδημία. Γίνανε επαγγελματίες, όπως το Λάκη, όπως τουλάχιστον, και τα είχα σαν παιδιά μου. Δηλαδή, ό,τι θέλανε, τα είχα. Τα βοηθούσα στο σπίτι, τα βοηθούσα να τα πάω γήπεδο. Μου σπάγαν τα νεύρα άπειρα, δηλαδή έβγαινε έξω να τα κυνηγάω κάθε μέρα γιατί κάνανε φασαρία πολύ. Κανονικά μπαμπάς, έτσι. Ναι, ναι, μπαμπάς κανονικά. Έτοιμος είναι, ναι. Έχει τύχει κιόλας να με νευριάσει ο πολύ ο ένας, πάνω του πω δεν σε πάω σήμερα. Εγώ πόνισε πια άτομο. Τι λέει. Να σε πάει προπόνηση. Εντάξει, τον πήγα. Τον επήγα. Ναι. Αλλά εντάξει, ήταν και η Αθηνά η κοπέλα μου, η οποία. Δηλαδή ήταν η μαμά η Αθηνά. Ναι, με κράταγε σε. Δηλαδή, σε σέβονταν όμω. Αν ήμουν μπαμπά, κάπω έτσι θα μου έρθει τα παιδιά μου. Ναι, ναι. Έτσι ακριβώς. Αλλά πέρασα πολύ καλά. Δηλαδή με αυτά τα παιδιά μου φέρανε και γούρι πέρυσι. Δηλαδή τα είχα μαζί μου όλη τη χρονιά. Λοιπόν, η πόρτα τι είναι που λέει καλά είναι η πόρτα? Έσπασε καμιά πόρτα? Α, ναι. Έχω νευριάσει με PlayStation και έχω χτυπήσει την πόρτα. Α, και εσύ είσαι τον Τάσο, τον Παγκασέτα. Ναι, και έχω σπάσει την πόρτα. Μάλλον επειδή μένει στο σπίτι μου τώρα. Μάλλον γι' αυτό λέγεται την πόρτα. Έχει δει τα αυτά που μου γίνει δηλαδή. Ναι. Για την παρέα στο αυτοκίνητο. Εντάξει, ήταν, τους είχα αυτούς κάθε μέρα, βάζαμε τραγούδια. Αλλά άμα καμιά μέρα είχαμε χάσει και πηγαίναμε προπόνηση, είναι νεκροταφείο στα μάξι. Ναι. Αυτοί οι δύο θέλανε να με πειράξουν, πεθαίνουν να με πειράξουν γιατί δεν είχαν παίξει όλα τα παιδιά, παίζανε στην Ακαδημία. Εγώ νεκροταφείο, όποιος μίλαγε, μπορεί να τραβάγα και χειρόφρονο του πατέρα κάτω. Και για το ποδοβόλι. Με το ποδοβόλι είχαμε ένα παιδί το Μαγκατουνάκι. Δεν υπάρχει πιο. Αυτό να τον πειράζει και να. Είναι το καλύτερο πράγμα να τον πειράζει. Στο ποδοβόλι πάντα τον διάλεγα να είμαστε μαζί. Δηλαδή μου λέγανε οι άλλοι να αλλάξουμε ομάδα γιατί ήταν ο μικρό αυτό που είχαμε τώρα φυλάκα. Εγώ πάντα τον διάλεγα να είμαστε μαζί γιατί μου άρεσε να τον πειράζω πάρα πολύ. Αλλά εγώ δεν μπορώ να χάνω. Και τώρα εκείνο να τον λένε να του πετάνε και άλλοι φτηγέ και να κάνει χαζομάρε επίθεση για να χάνουμε. Και να τρελαίνομαι εγώ να τα κατεβάζω τα δοκάρια, να τα τρώω. Δηλαδή κάποια στιγμή που κατάλαβα ότι νευρίαζα λίγο παραπάνω από όσο έπρεπε και μπορεί να τον έκανα να νιώθει άσχημα, το ένιωθα και εγώ άσχημα μετά μέσα μου και το έκοψα. Αλλά ήταν με θόλωνε τόσο πολύ που ανέβαινα πάνω και δεν με κράταγε τίποτα. Με φοβούσαν όλοι δηλαδή. Και για τους ύμνους. Ο Τσιγιαννίδης, κάθε φορά που παίζαμε, ήμασταν μαζί δωμάτιο σε όλα τα παιχνίδια. Μία φορά πριν από ένα παιχνίδι το οποίο έκανα πολύ καλό παιχνίδι, εκείνο μου έλεγε, λοιπόν. Ας σου βάλω ένα τραγούδι, λέει, που σήμερα πρέπει να το ακούμε συνέχεια, λέει, γιατί όπως σε βλέπω και καλά, την είχα κοιμηθεί πολλές ώρες το βράδυ και τέτοια και μονοχάλιζα. Όπως σε βλέπω, να τον ακούσεις ειδικά εσύ πολλές φορές. Και μου βάζει τον ύμνο της άλλης ομάδας. Ότι τα τρώω γκολ, παίζαμε εκτός έδρας. Παίζαμε εκτός έδρας και μου τραγούδαγε τους ύμνους. Αστέρα μου, κάθε φορά που βάζει γκολ, αστέρα μου. Ειδικά αυτό μου το είχε βάλει, το άκουγε στον ύμνο μου. Και από τότε που σε αυτό το παιχνίδι πήγε καλά το πράγμα. Κάθε φορά τον παρακάλαγα εγώ από μόνο μου να βάζει τους ύμνους της αντίπαλης ομάδας. Με όποιον παίζατε. Με όποιον παίζαμε, κάθε φορά μου τον έβασε και κάθε φορά πήγαινα για καλύτερα στο παιχνίδι. Ήταν το γούρι. Ήταν το γούρι μας, αλλά ήταν και πολύ αστείο. Δηλαδή, όποιος το άκουγε, γέλαγε πολύ. Ωραία. Άλλα τέτοια γούρια έχεις γενικά. Ναι, δηλαδή, έχω πολλά γενικά. Τι? Ας πούμε, πέρυσι έπαιξα όλη τη χρονιά με ένα γάντι σχεδόν. Άλλαξα προς το τέλος τα άλλαξα. Με το ίδιο γάντι. Με το ίδιο γάντι. Το ίδιο, όχι την ίδια μάρκα, το ίδιο γάντι. Τα ίδια γάντια, ναι. Φθαρμένο. Αυτό το κομμάτι. Δηλαδή κάποια στιγμή μπορεί και να ήμουν στο όριο να δυσκολεύομαι με αυτό το γάντι. Πώς να το πω, αλλά δεν το άλλαζα με τίποτα αυτό το γάντι. Και μου βγήκε όλη η χρονιά, ας πούμε έτσι. Δεν το φόραγα σε προπονήσεις για να μην το χαλάσω κι άλλο. Αλλά άμα δεις περισσότερες φωτογραφίες με αυτό το άσπρο, το Adidas άσπρο, ναι. Δεν άλλαζα γάντι με τίποτα, ας πούμε. Yeah. Με την Αθηνά κάτι, ας πούμε, μια μέρα πριν το μάτς, να μην σου πει κάτι, να πάρεις τηλέφωνο. Όχι, τέτοια δεν είχαμε. Είχαμε, δεν ξέρω να το πω, πάντα πριν το παιχνίδι, μήνυμα, ο πατέρας της με ξεμάτιαζε. Ω, τέλεια, τέλεια, γαμάτο. Τι λέτε. Ξεμάτιασμα ο πατέρας. Πριν από κάθε μάτς. Ναι, ναι. Είτε είσαι ματιασμένος, είτε δεν είσαι. Δεν είχα πάει, καλά ήμουν. Εγώ ξέρω ότι οι άντρες δεν ξεματιάζουν, μόνο οι γυναίκες ξεματιάζουν. Ξεματιάζουν και οι άντρες. Άμα κάτι έχουν την τέχνη. Επειδή πάει από γυναίκα σε γυναίκα. Είναι πολύ καλός ο πατέρας. Στο ξεμάτιαγμα. Ναι, στο ξεμάτιαγμα. Αυτό είναι το χαρακτήρα. Κάνει δουλειά δηλαδή. Ναι, ναι. Μετά το μάτς είναι η πρώτη που θα μιλήσεις, ο πρώτος άνθρωπος που θα μιλήσεις. Ο πατέρας μου. Όχι, όχι. Ο πρώτος άνθρωπος που θα μιλήσει είναι ο πατέρας μου, γιατί ο πατέρας μου, σου είπα, ήταν σε κάθε παιχνίδι. Όχι, μας το είπες χθες.
άμα θες να το πεις και τώρα, γιατί ήταν off the record, ότι πέρσι ο πατέρας σου έπαιρνε το αεροπλάνο και ερχόταν να σε δει σε κάθε παιχνίδι. Κάθε παιχνίδι, δεν έχασε παιχνίδι πέρσι, είτε εντός είτε εκτός. Κάθε παιχνίδι. Οπότε πατέρα αυτό θα πει στήριξη. Αυτά τα δύο πρόσωπα δηλαδή κατευθείαν θα μιλήσει μαζί του. Έχει κριτική εκεί, δηλαδή έχει έντονη κριτική, θα σου πει. Με εμπιστεύεται πάρα πολύ. Δηλαδή, άμα πάει να μου πει κάτι και με τη μία του πω εγώ κάτι, μπορεί να συμφωνούμε σε αυτό που θα πούμε. Είναι νόμιμο τέλο. Δηλαδή, με εμπιστεύεται πάρα πολύ. Ξέρει ότι εγώ το βλέπω πώ το βλέπω το πράγμα. Οπότε δεν μου κάνει κάτι παραπάνω. Τώρα, όταν θα αρχίσει να παίζει και εδώ, θα έρχεται, θα παίρνει αεροπλάνο και θα έρχεται. Σίγουρα. Δεν τον κρατάω. Δεν τον κρατάω με τίποτα. Και όσο και να μην θέλω, γιατί είναι ταλαιπωρία και δεν είναι εντάξει να το κάνει τώρα κάθε φορά. Χαίρεται, ρε παιδί μου. Ναι, εντάξει. Το αρέσει να με βλέπει μέσα. Πεθαίνει να με βλέπει μέσα στο γήπεδο. Βάλουμε τώρα συνέχεια Τζόρνταν, να ακούσουμε. Ματέο. Μαλάκα, κάτσε ρε μαλάκα. Δεύτερο κομμάτι της συνέντευξης με τον Χρήστο Μαντά. Είμαστε εδώ στο Ολύμπικο. Δεν πολύ φαίνεται, αλλά είμαστε στο Ολύμπικο. Είμαστε. Καλημέρα. Νομίζω πιάνετε στα σύνορα. Καλημέρα. Άμα καλημέρα. Το λέμε εμείς είναι. Έχετε εδώ. Ναι. Άμα το λέω Χρήστο, ξέρετε τα πράγματα. Ό,τι πείτε εσείς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο, που αφιερώνεις ακόμα περισσότερη ώρα για μας. Στερήσε δηλαδή προσωπικού χρόνου για να μας μιλήσεις. Χαρά μου, παρόλο που κάναμε μια μισή ώρα για να έρθουμε. Και πρέπει να πας και πίσω ξανά. Παρόλο που κάναμε μια μισή ώρα να έρθουμε, ήρθατε σε λάθος σημείο, καθόμαστε σε κρύο έξω. Όλα τα καρτάλα είναι όλα. Δηλαδή, άμα σκέψω ότι δεν πετύχατε τίποτα, είμαστε καλά εδώ. Είσαι στην ομάδα λίγο χρονικό διάστημα. Θέλω, όχι τις πρώτες εντυπώσεις, αυτά τα είπαμε. Θέλω να μου πεις τις εντυπώσεις από το Λάτσιο Ρώμα, γιατί δεν το συζητήσαμε καθόλου αυτό στο πρώτο κομμάτι. Λάτσιο Ρώμα, πώς το έζησες και Μουρίνιο σε απόσταση μέτρων. Λοιπόν, καταρχάς, επειδή μείναμε στο προπονητικό κέντρο την προηγούμενη μέρα από τον αγώνα, το πρωί ξύπνησα με τραγούδια συνθημάτων της Λάτσιο. Δηλαδή, όλα τα ηχεία στο προπονητικό, είτε από τους παίκτες είτε γενικά, παίζανε έτσι ξύπνησα. Δεν ξέρανε ότι εσύ θες να ακούσει έναν αντιπάλο. Δεν το είχαν μάθει αυτό. Απ' την αρχή μπήκαμε σε ένα κλίμα ντέρμπι. Μου είχαν πει τα παιδιά δηλαδή, εκείνη την εβδομάδα ότι τώρα θα δεις κάτι που δεν έχεις ξαναδεί. Και εγώ δεν το περίμενα ότι. Δηλαδή, πολύ φανατισμός, πάρα πολύ. Δηλαδή, όλοι, ο προπονητής, οι παίκτες, ήμασταν όλοι σε ένα κλίμα. Δηλαδή, πάμε για πόλεμο. Με την καλή έννοια. Ήταν πολύ όμορφο αυτό το συνέστημα. Δηλαδή, από το πρωί να ακούς συνθήματα, να μπαίνεις σε ένα ρυθμό ότι σήμερα είναι η καλύτερη μέρα, ξέρω εγώ, της χρονιάς. Στο γήπεδο, ο κόσμος, ξέρεις, ήταν νομίζω 40.000 Λάτσιο, 25 Ρώμα. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα, πολύ δυνατό το ντέρμπι. Δηλαδή, μαρκαρίσματα πολύ δυνατά. Οι παίχτες μεταξύ τους, έτσι, πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, φιλικά. Όχι, καθόλου φιλικό το κλίμα. Νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι δεν σηκώνει. Δεν είχε δηλαδή αγκαλιές τέτοια. Όχι, ρε. Χαίρομαι που σε βλέπω. Τι αγκαλιές. Ειδικά έξω στο γήπεδο, τίποτα. Μέσα στα ποδητήρια μπορεί, ξέρω κάποιο, επειδή είναι και στην εθνική μαζί να μιλήσει. Ναι. Πολύ όμορφο συνέστημα το ντέρμπι. Νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα ντέρμπι στην Ευρώπη, πιστεύω. Δηλαδή. Ναι, είναι σίγουρα. Ναι. Από τα πιο φανατισμένα. Ναι. Και ο κόσμος, δηλαδή, όλη η πόλη ζει για αυτό το ντέρμπι. Όλη η πόλη. Δηλαδή, από το πρωί ξεκινάνε με τα ραδιόφωνα, με τη τηλεόραση. Όλη η πόλη ζει σε αυτούς τους ρυθμούς. Με το Μουρίνιο που μου είπες, εντάξει, για μένα, ας πούμε, ήταν μια δυνατή φυσιογνωμία να δεις το Μουρίνιο από κοντά. Ήταν πολύ όμορφο. Ήταν ωραίο. Μιλήσατε. Όχι. Δεν μιλήσα. Νομίζω ότι εκείνη την ημέρα δεν πρέπει να μιλήσει σε άνθρωπο, ας πούμε, εκτός Ρώμα. Δηλαδή, δεν είναι καθόλου φιλικό το κλίμα. Δεν ξέρω πώς μπορώ να το περάσω αυτό. Ναι. Δεν μιλάει κανείς με κανέναν. Δηλαδή, όλοι περιμένουν μια σπίθα για να γίνει τσακωθούν. Ο χαμός. Ναι. Όλοι αυτό περιμένουν. Και ο Σάρι, νομίζω, πάντως δεν τον πολύ πάει. Γιατί διαβάσαμε ότι είπε αυτή τη δήλωση, ότι πρέπει να καταλάβει ότι σπάει
Μετά το πήρε πίσω, νομίζω, βέβαια. Πήρε πίσω, αυτά με το είπε, ναι. Τελείωσε. Δεν ξέρω τώρα αν δεν τον πηγαίνει και πριν έρθει στη Ρώμα. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι μεταξύ του. Αλλά αυτό που σου λέω, όποιο είναι από τη Λάτσιο και είναι αντίπαλο του στη Ρώμα, δηλαδή αδέρφια να είναι, μέσα σε αυτό το ντέρμπι δεν υπάρχει φιλία, δεν υπάρχει τίποτα. Να πούμε εδώ, μπορεί να δείξει και ο κάμεραμαν ο Κράβας, ότι έχουμε τον Ναδάλ και τον Τζόκοβιτς σε 30 χρόνια. Σε 45 χρόνια. Παίζεις τένις, έχεις παίξει τένις ποτέ? Όχι. Πάντελ έχω παίξει και εκεί πέρα είμαι για γέλια, ας πούμε. Ναι. Δεν είμαι καλός, όχι. Εδώ είναι έτσι της μόδας, πηγαίνετε με τους συμπαίκτες και όλα αυτά για πάντελ? Όχι, δεν κάνουν άλλες δραστηριότητες πέρα της προπόνησης. Για να μην τραυματιστούν. Ναι, ναι, είναι πολύ αυστηρά τα πράγματα. Στην Λάτσιο, όπως είναι η κατάσταση τώρα, το συζητούσαμε και πριν off camera και θέλω λίγο να το συζητήσουμε γιατί είναι πολύ ωραία η τοποθέτηση που έκανες. Πόσο πρέπει να τρέξεις, και αυτό που λέγαμε, για να προλάβεις τον μπροστά σου, και πόσο διαφορετικό είναι πλέον αυτό το επίπεδο στο δικό σου μυαλό, του κάθε match, τι σημασία έχει? Όταν έρχεσαι από την Ελλάδα στο Ιταλικό πρωτάθλημα, σίγουρα η διαφορά είναι τεράστια. Από θέμα ρυθμού, από θέμα ανταγωνιστικότητα. Δηλαδή, εδώ βλέπει ότι κάθε ομάδα μπορεί να νικήσει την οποιαδήποτε ομάδα. Δηλαδή, νομίζω τώρα η Έμπολη, η Φροζιδόνη, ήταν νίκησε μέσα στην Νάπολη, που ήταν η τελευταία, νίκησε την περσινή πρωταθλήτρια. Είναι πολύ δύσκολο και αυτό ήταν ένα πράγμα που εγώ πρέπει να το μάθω γρήγορα, όσο γρήγορα μπορώ, γιατί οι υπόλοιποι που είναι εδώ πέρα το ξέρουν. Ότι δεν νιώθουν διαφορά με οποιονδήποτε αντίπαλο και να παίξουν. Αυτό το πέρασα και εγώ πέρυσι, όπως σου είπα πριν. Ότι πέρυσι το ένιωσα και εγώ ότι όταν έπαιζα με οποιαδήποτε ομάδα και να έπαιζα, είτε ήταν η τελευταία ομάδα του πρωταθλήματος, είτε ήταν η πρώτη, δεν ένιωθα διαφορά πέρυσι. Δηλαδή μου ήταν ίδια πίεση ένιωθα. Δεν ένιωθα ότι παίζω κάποιο διαφορετικό παιχνίδι. Δηλαδή παίζω με τη Λαμία ή παίζω με τον Ολυμπιακό, το ίδιο. Ήταν το ίδιο. Ήταν το ίδιο. Πέρυσι το κατάφερα. Αυτό το λες εσύ σαν Χρήστο ή η ομάδα το έχει δώσει να το. Σαν Χρήστο. Εγώ μέσα πώς το πέρασα αγωνιστικά. Ενώ πιο πριν. Πιο πριν, τα προηγούμενα χρόνια, ένιωθα μια διαφορετική πίεση. Έλεγα παίζουμε τώρα με μεγάλη ομάδα. Έβαζα προβλήματα στον εαυτό μου. Άρα εκεί ήταν το κλικ του να αντιληφθείς και εσύ ότι είμαι για μεγάλα πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι ο μεγάλος παίκτης είναι αυτός που κάθε ομάδα τη βλέπει ίδιο. Ναι, ναι, ναι. Δεν διαχωρίζει μάτς. Ναι, ναι, ακριβώς έτσι. Γιατί, όπως είπα τώρα, αυτό που σου είπα μόλις, ότι έβαζα προβλήματα στον εαυτό μου πριν. Δεν έχει διαφορά. Ίσα-ίσα που όταν θα παίξεις και με μια πιο μεγάλη ομάδα, όταν είσαι σε μια λίγο πιο μικρή ομάδα, μόνο να κερδίσεις έχεις. Μόνο να κερδίσεις. Δηλαδή, η πίεση είναι μόνο για να κερδίσεις. Άρα, αυτό που μου έλεγες πριν, ότι ας πούμε προβεντέλ που λες. Κατάλαβες από την αρχή με το που πήγες στην ομάδα ότι αυτός ο τύπος που είναι και πιο έμπειρος και ξέρει και την Ιταλία, είτε παίζει με τη Σπέτσια, είτε παίζει με τη Μόντσα, είτε παίζει με την Ρώμα. Την ίδια προετοιμασία. Είναι, το ίδιο, είναι το ίδιο για αυτόν και τον βλέπεις δηλαδή στο πρόσωπό του. Είναι ήρεμος, με όποιον και να παίξει. Ήταν το Champions League που έκανε ντεμπούτο στο Champions League, δηλαδή ήταν η πρώτη του φορά, έβαλε και γκολ. Ήταν ο ίδιος, δεν έκανε κάτι διαφορετικό. Αυτή είναι η διαφορά. Εκεί καταλαβαίνεις ότι έχω έρθει σε ένα άλλο επίπεδο. Και όταν θα φτάσεις και εσύ να το νιώθεις αυτό, όπως εγώ σου είπα, το ένιωσα πέρσι, σε άλλο πρωτάθλημα βέβαια, αλλά το ένιωσα μετά από 4 χρόνια που έπαιξα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εκεί κατάλαβα ότι έχει αλλάξει κάτι μέσα μου. Ας σταθούμε λίγο στο γκολ του Προβεντέλ. Πώς το ζήσατε? Εντάξει, ήταν. Πώς έγινε η φάση? Επειδή ήσουν στον πάγκο, έτσι. Α, όχι, δεν ήσουν. Champions League είσαι εκτός λίστας γιατί λόγω ηλικίας. Ναι, ναι, το λέγαμε πριν. Αλλά πώς έγινε όλη η φάση, δηλαδή του είπε ο Σάρι. Yes. Νομίζω πήρε πρωτοβουλία να ανέβει, αλλά νομίζω θα, άμα ρωτούσε εκείνη τη στιγμή, θα του λέγανε ανέβα. Δηλαδή ήταν τελευταία φάση του παιχνιδιού. Κάνουμε την κομπίνα την κλασική που κάνουμε σε κάθε corner αυτή και πήγε Προβεντέλ σε αυτή την κεφαλιά. Εγώ ήμουνα με την κοπέλα μου στην κερκίδα και επειδή μου λέει όλη την ώρα, μήπως κάποια στιγμή μου λέει θα βάλεις γκολ, ας πούμε, για πλάκα εμένα. Το λέει και το εννοεί, δεν τη βρίσκω εγώ. Όχι, αφού είπαμε, καλό επιθετικό σου. Ήμουν. Τη λέω, θα βάλει γκολ τώρα. Αλλά το είπα τελείως στην πλάκα. Δεν το πίστεψα ότι τώρα θα κάνει αυτή την κίνηση που έκανε. Και μετά στις αναλύσεις που κάναμε, ο προπονητής έβριζε τους παίχτες γιατί έκανε την κίνηση που έπρεπε να κάνουν όλοι οι παίχτες ο τερματοφύλακας. Τι λες, ρε. Ναι, ναι. Δηλαδή, όλοι οι παίχτες δεν πήγε κανείς στην μπάλα και πήγε ο τερματοφύλακας. Στην πρώτη προπόνηση μετά, δηλαδή, του λέγατε άντε. Ναι, πώς ναι, ναι. Αφού σκέψω εδώ στη Ρώμη, είχαν φτιάξει εικόνες του Χριστού και είχαν βάλει το πρώτο του Προβεντέλ έτσι. Υπάρχει κάποιος στην ομάδα έτσι που να είναι όχι, λίγο πιο, ας πούμε, star. Σε σχέση με τους άλλους, να έχει μια αύρα, να έχει. Εντάξει, όπου και να πάμε, ο Immobile είναι. Στην Ιταλία είναι Rockstar, θεός. Ναι, ναι, δηλαδή σε όποιο γήπεδο και να πάμε,
Εντάξει, γιουχάρισμα και τέτοια θα υπάρξει. Έχει τα καλά και τα κακά όταν είσαι star. Δηλαδή θα φας εσύ το. Ναι, ναι, αλλά το τον Immobile όπου και να πάμε, δηλαδή όλοι τον ψάχνουν για να τον δουν. Αυτό είναι, είναι πολύ ωραίο. Εντάξει, πήρα και ένα Euro με την, ναι, με την Ιταλία. Με τον Πέτρο ασχολείται κανένα. Ε, ναι, εντάξει. Γιατί υπάρχουν πολλοί που είναι Μπαρτσελόνα εποχή Pep. Που ήταν ο Πέντρο, η βασική στην βασική δουλειά. Ναι, ναι. Ποια είναι η άσκηση, για να πάμε στο, στο τροματοφύλακα, ποια είναι η άσκηση που αειδιάζεις όταν την κάνεις? Δηλαδή δεν μπορώ, δεν θέλω τέρμα να την αειδιάσεις. Ναι. Δεν έχω άσκηση που να μην αρέσει, ρε φίλε, καθόλου. Δηλαδή όλες οι ασκήσεις της, μα, δηλαδή... Ποια βαριέσαι, ρε παιδί μου, αειδιάζεις τώρα είναι βαριά κουβέντα. Άμα αειδιάζει, θα την άλλαζε. Τη συχαίνεσαι, ρε παιδί μου, βαριέμαι να την κάνω, πώς σου πω. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν, αλήθεια δεν υπάρχει. Εγώ το μόνο που με ξενερώνει πολύ είναι όταν δεν έχουμε χρόνο να κάνουμε προπόνηση τροματοφυλάκων και μας χρειάζεται γρήγορα η ομάδα, ας πούμε. Α, οκ. Okay. Για να κάτσετε κάτω από το. Μερικές φορές συμβαίνει αυτό, γιατί ας πούμε πιο πολλά κερδίζω όταν θα κάνω προπόνηση τροματοφυλάκων παρά όταν θα πάω τώρα να κάνω κάτι. Ας πούμε, μπορεί να μπούμε πολύ γρήγορα λόγω και περιορισμένου χρόνου σε γρήγορα τελειώματα που είναι μπροστά σου, σε σκοτώνουν απλά από τη μικρή περιοχή. Εκεί... Ναι, εκεί μόνο και μόνο για να σε έχουν. Ναι, εκεί απλά είσαι εκεί και βαράς παλαμάκια. Ναι. Σε ετοιμάζει τον αγώνα να κάνεις αυτό το πράγμα. Αυτό είναι άχαρο. Ναι, ναι, ναι. Άρα. Εκεί σε πετυχαίνει μπάλα, δεν πετυχαίνει. Ναι, ναι, ναι. Εκεί άμα το χάσεις, φταίει αυτός που το χάσε, όχι εσύ που το πιάσεις. Άρα, σε ένα αρέσει καλύτερα η προπόνηση τερματοφυλάκων ή το διπλό να παίζεις κανονικά? Εντάξει, είναι διπλά και διπλά, ας πούμε. Είναι τα μικρά παιχνιδάκια, ας πούμε, που είναι σε πιο μικρό χώρο. Ναι, ναι, ναι. Είναι σαν τουρνουά. Ναι. Τρεις ομάδες τουρνουά γίνεται μέσα σκοτωμός, όλοι μέσα. Είναι και διπλά που είναι σε μεγάλο γήπεδο και είναι πιο. Τις τελευταίες μέρες που λες. Πιο τακτικά, ότι... πιο τακτικά διπλά. Και τα δύο είναι πολύ σημαντικά. Το ένα είναι λόγω ένταση πολύ σημαντικό, το άλλο λόγω τακτική. Αλλά εντάξει, ο προπόνηση των φυλάκων εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Ειδικά εδώ στην Ιταλία που κάνουμε ιταλικό στυλ, που είναι κοντά στο δικό μου, μου αρέσει πολύ. Πήγε στη Λάτσιο αργά, τελευταίες μέρες. Τελευταία μέρα, βασικά. Τελευταία μέρα. Τελευταία μέρα. Ο Μάρκος Αντώνιο είχε φύγει ήδη για τον ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Αλλά τι σου είπα, αν έχει συζητήσει με κανένα, γιατί εμεί δεν έχουμε δει ακόμα να παίζει. Με ρωτήσανε. Πώς είναι ο ΠΑΟΚ τα παιδιά όταν ήρθα εδώ πέρα, γιατί ήταν φίλοι με τον Μάρκος Αντώνιο. Τους είπα πράγματα για τον ΠΑΟΚ, αυτά που ξέρω κι εγώ, δηλαδή δεν ξέρω και πάρα πολλά. Αυτό δεν υπάρχει κάτι άλλο δηλαδή μέσα σε αυτό. Τον παίκτη όμως δεν έχεις ρωτήσει για τον Μάρκος Αντώνιο κάτι, πώς ήταν, τι είναι ξέρω, κτλ. Τι παίκτης είναι. Και... Μου έχουν πει ότι είναι πολύ τρεχαντήρι, ας πούμε, τρέχει πολύ και ότι έχει πολύ καλή τεχνική. Μέχρι εκεί δεν μου έχουν πει κάτι άλλο. Επειδή είπαμε ΠΑΟΚ, η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρθηκε για σένα κάποια στιγμή. Θες να πούμε λίγο αυτή την ιστορία? Όχι σε θεωρητικό επίπεδο κάπως, όχι τόσο... Δεν υπήρξε κάτι επίσημο, δηλαδή να φτάσουμε σε σημείο να πούμε ότι ο Μανδάς πάει στον ΠΑΟΚ. Υπήρξε ένα φλερτ, να το πούμε έτσι. Ότι... Ποια περίοδο, στον Ατρόμητο, όταν ήσουν? Δεν θυμάμαι αν υπήρξε και τότε που ήμουν πιο μικρός, γιατί τότε που ήμουν πιο μικρός υπήρξε ένα φλερτ, ας πούμε, με την ΑΕΚ. Αν ήμουν πιο μικρός, νομίζω. Δεν θυμάμαι καλά. Υπήρξε, ας πούμε, τις εποχές που πήγαινα εγώ καλά, όταν ήμουν καλά, ας πούμε, ότι... Σε κοιτούσαν. Ναι, ναι, ότι κοιτούσαν την περίπτωσή μου, αλλά δεν ξέρω αν θα ήταν κάτι κοντά στο να συμβεί, γιατί και στον Όφι αλλά και στον Ατρόμητο όταν ήμουν, οι ομάδες και οι δύο με είχαν κοστολογήσει ακριβά για να με πάρει μια ελληνική ομάδα. Ήμουνα πολύ μικρός, δηλαδή και εγώ, άμα τα βάλω κάτω και το σκεφτώ αντικειμενικά, δύσκολα μια ελληνική ομάδα δίνει αυτά τα λεφτά σε μια άλλη ελληνική ομάδα για να πάρει ένα μικρό παίχτη. Ήταν πολύ δύσκολο, έτσι πιστεύω εγώ δηλαδή. Σε ελληνικό επίπεδο έχει μείνει κάποιο είδους αποθυμένο, δεν ξέρω αν είσαι μικρός βέβαια για να είσαι αποθυμένο, αλλά λέμε τώρα, με τον Όφι, γιατί με τον Όφι πήγες καλά, πάρα πολύ καλά σε προσωπικό επίπεδο, αλλά η ομάδα δεν πήγαινε καλά. Δηλαδή δεν κατάφερε ούτε να μπει εξάδα στις παρουσίες σου εκεί. Και αυτό νομίζω ότι σίγουρα μένει λίγο ως αποτυχία. Για μένα, Όφι, όταν δεν μπαίνει στην εξάδα, είναι αποτυχία. Ναι, ναι. Νομίζω ναι. Έτσι το σκέφτονται και στην Κρήτη. Δεν ξέρω, επειδή ξέρω τον κόσμο στην Κρήτη ότι. Εντάξει, έχει μεγάλο πάθος με την ομάδα και θέλει να τη δει στην Ευρώπη. Αλλά νομίζω ότι η Κρήτη χρειάζεται. Στο Όφι δηλαδή χρειάζεται ένα κύπελο. Και αυτό θα ήθελα πολύ να το. Πολύ το θέλουν αυτό το κύπελο. Ποιος το πρωτοπάρει. Εντάξει, άμα δεις δηλαδή το πάθος που υπάρχει στον κόσμο του Όφι για το κύπελο είναι. Μη σε ακούσω μπουγάτσας μόνο. Δηλαδή μπορεί να είναι καλύτερο και από το πρωτάθλημα, πώς να σου το πω. Δηλαδή το έχουν έτσι κάψα το κύπελο και είναι πολύ όμορφο αυτό. Καλά, είναι περισσότερες πιθανότητες να πάρει Όφι το κύπελο παρά το πρωτάθλημα. Εντάξει, τώρα μιλάμε τώρα. Άμα έχει και μια καλή κλήρωση, θέλω να πω, μια ομάδα ναι, ναι. Σαν τον Όφι μπορεί φέτος, να φτάσει μέχρι φέτος, τα από ό,τι έχω δει, επειδή παρακολουθώ, έχει μια καλή κλήρωση που μπορεί να φτάσει μέχρι τα ημιτελικά νομίζω. Τώρα παίζει με την Κηφισιά.
Μετά νομίζω παίζει με άλλη μια. Έχει άλλη μια καλή κλήρωση και μετά νομίζω πάει με τελικά. Εγώ αυτό το αποθυμένο έχω, ας πούμε, να μπορούσα να κάνω μια καλή πορεία στο κύπελο, γιατί έχει το κύπελο. Και νομίζω ότι και φέτος πρωταγωνιστική που ήμουν στην ομάδα που μου κάνανε το καθιερωμένο που κάνει η ομάδα πριν τον αγώνα, ρωτάει, κάνει κάποιες ερωτήσεις για στόχους και τέτοια. Εγώ είχα πει ότι θέλω το κύπελο με την ομάδα, ας πούμε. Στον Όφι έζησες τα καλά του χρόνια, γιατί πήγες σε εποχή Μπούση κτλ. Εξήγησέ μας λίγο πώς η ομάδα εξελίσσεται, μεγαλώνει. Έχει πολλά άτομα, ξέρω εγώ, που ασχολούνται με το marketing, ασχολούνται με θέματα που έχουν να κάνουν με την προβολή της ομάδας. Νομίζω ότι έχει αλλάξει πολλά επίπεδα σε αυτό το κομμάτι. Και επίσης προπονητικά μας λέγανε και άλλοι άνθρωποι ότι ο Νταμπράουσκας έχει φέρει μια ομάδα. Ναι, πολλούς συνεργάτες. Πολλούς συνεργάτες. Δηλαδή δουλεύει drones και τέτοια. Ναι, δουλεύει σε άλλα επίπεδα σε σχέση με το πώς δουλεύει ένας προπονητής σε μια ελληνική ομάδα. Σίγουρα με το θέμα marketing το έχουν πάει άνθρωποι που είναι στην ομάδα πολύ καλά. Και ο κ. Μάνος Βαγιατζάκης, που τον ξέρετε κιόλας, το έχουν πάει πολύ καλά. Νομίζω και η σειρά που βγήκε, δηλαδή, το έδειξε αυτό. Ήταν και πολύ όμορφα γυρισμένη. Ήταν πολύ όμορφα γυρισμένη. Δηλαδή, ασχοληθήκανε πολύ με αυτό το κομμάτι, γιατί είναι και στις μέρες μας το πιο σημαντικό τώρα, το πώς θα προβάλλει την ομάδα. Δηλαδή, να έχει ο κόσμος μια ωραία άποψη για την ομάδα μέσα από αυτό, μέσα από τα media γίνεται. Στο θέμα προπονητικά τώρα, ο κύριος Νταμπράουσκας έφερε πολύ επαγγελματισμό στην ομάδα. Τη σουλούποσε, δηλαδή, τη μάζεψε την ομάδα όταν ήρθε. Και ήταν πολύ σημαντικό αυτό, δηλαδή έβαλε κάποια όρια να είμαστε πιο οργανωμένοι, να κάνουμε πράγματα και επειδή η ομάδα είχε τη θέληση να το κάνει αυτό, δεν είναι ότι ήρθε και το έκανε με το ζόρι, η ομάδα ήθελε να συμβεί αυτό, του δώσαν το περιθώριο να φέρει το δικό του πλάνο. Σαν προπονητής πώς είναι? Αυστηρός. Δηλαδή σε βάζει σε μια απόσταση. Ναι, είναι αυστηρός ο προπονητής. Ναι. Και ειδικά όταν δεν του αρέσει κάτι, το δείχνει έντονα. Δηλαδή το δείχνει έντονα. Αν δεν του αρέσει κάτι, το δείχνει έντονα. Μπορεί να έχουμε και ανάλυση την επόμενη μέρα, αν δεν του αρέσει κάτι, πολλή ώρα, αλλά αυτή η ανάλυση θα βαράει. Είδες το σκηνικό τώρα που πήγε μιλούσε με τους οπαδούς μετά το μάτς? Α, ναι, το είδα. Αλλά δεν το έβλεπα live το παιχνίδι. Το είδα όμως μετά. Σου κάνει εντύπωση, είναι κάτι που θα έκανε, δηλαδή, ή το θεώρησες φυσιολογικό? Όχι, νομίζω ότι γενικά το έχουν πολύ αυτό και ο κ. Νταμπράουσκας και οι συνεργάτες του. Είναι πολύ δεμένοι με τον κόσμο. Δεν ήταν από την αρχή, νομίζω και στις προηγούμενες ομάδες που ήταν. Από ό,τι μου είχε πει ο πρώην φυλάκων που είχα ακόμα περισσότερη σχέση μαζί του, δηλαδή μιλάγαμε πιο πολύ, ήταν πολύ δεμένοι με τον κόσμο. Το τι έγινε εκεί, τι υπόθηκε, δεν. Σαν προπονητής, τι είναι αυτό το κόλλημα που έχει που δεν θα το ξεχάσει ποτέ? Τι είναι δηλαδή κάτι που το κάνει πάντα, το θέλει πάντα, δεν κάνει πίσω, δεν θα το αλλάξει με τίποτα στη φιλοσοφία του? Ο τρόπος του παιχνιδιού είναι, νομίζω, ένας συγκεκριμένος. Αυτός που παίζουμε, δηλαδή αυτός που παίζει η ομάδα, δηλαδή. Το να ξεκινήσουμε το παιχνίδι από πίσω και δεν θα αλλάξει ποτέ, δηλαδή, το πλάνο, την τακτική του που έχει μέσα στο γήπεδο. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω τώρα αυτό. Ανεξαρτήτως άμα είναι το παιχνίδι 3-0, 4-0. Όχι. Απλά είναι, ας πούμε, δηλαδή, έχει και την οτροπία ότι δεν θέλει είτε βάλουμε είτε δεχτούμε ένα γκολ να κρατήσουμε το αποτέλεσμα. Τα μπούρι. Ναι. Και ίσως νομίζω πολλές φορές το έχουμε, μπορεί να έχει χρειαστεί να το κάνουμε κάποιες φορές και το έχουμε. Έχουμε δεχτεί γκολ, έχει γίνει 1-1, επειδή έχουμε προσπαθήσει να το βρούμε κι άλλο το σκορ. Ωραία, άρα από Όφι έχουμε μόνο φίλους, έχουμε μόνο καλές στιγμές. Καλά, αθλητικά έχουμε και κακές στιγμές. Οκ, εντάξει, αλλά μέσα στο ποδόσφαιρο. Ναι. Τι συναισθήματα έχεις, δηλαδή, μου, Όφι είναι ανατριχίλα, είναι αγάπη, είναι νοσταλγία? Να σου πω κάτι, όταν όλη σου η οικογένεια και οι φίλοι σου, δηλαδή, αν ρωτήσετε και τους φίλους μου, το ίδιο θα σας πούν. Μετά από τη στιγμή που ήμουν εγώ στον Όφι και από αυτά που είδαν ότι πήρα από τον Όφι, που μου έδωσε ο κόσμος και η ομάδα, έγιναν Όφι. Δηλαδή, όταν ρωτάς την οικογένειά μου και σου λέει Όφι μόνο, δεν μπορείς να πεις κάτι λίγο. Δηλαδή, μόνο αγάπη μπορείς να έχεις. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Το ίδιο. Δεν είσαι ατρόμητος που ξεκίνησε, είσαι Όφι αυτή τη στιγμή. Είμαι Όφι, αυτό νιώθω μέσα μου. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή και από πέρσι, δηλαδή, αυτό που νιώθω μέσα μου είναι ότι αυτό που θέλω να υποστηρίζω και αυτό που μου αρέσει να βλέπω είναι Όφι. Και δεν το λέω ούτε για οπαδικά, γιατί δεν έχω κάποιο λόγο από τη στιγμή που είμαι τώρα εδώ στην Ιταλία να το παίξω ούτε για οπαδός, ούτε για να πάρω κάτι πίσω. Το λέω με καθαρά βάση συναισθημάτων, δηλαδή. Άρα δηλώνεις φίλαθλος του Όφι. Ωραία. Μπορεί να το πεις και φίλαθλος. Νιώθω ότι έχω αγάπη μεγάλη για τον Όφι. Ωραία, μια σκέψη λοιπόν ένα φίλαθλος του Όφι, να μας λύσεις και μια πορεία, να πεις την άποψή σου. Όλοι οι φίλαθλοι έχουν μια άποψη. Σ' αρέσει το νέο σήμα ή όχι? Το νέο σήμα. Ο Παπαγιδούλα. Θα σου πω τώρα. Το παλιό σήμα είναι πολύ πιο όμορφο.
Αλλά από ό,τι βλέπεις ότι όλες οι ομάδες όταν κάνουν ένα σύγχρονο σήμα, πάνω κάτω κινούνται στα ίδια, δηλαδή ίδιες γραμμές έχουν, ίδια, είναι αυτό το σύγχρονο. Αυτό το σύγχρονο σε όλους μας φαίνεται στο μάτι κακό, ας πούμε. Λες. Και ίντερ. Και ίντερ έχει αλλάξει. Πολλές ομάδες. Λες, αυτό το καινούργιο τώρα μου ξενίζει όταν έχεις μάθει μια ομάδα 100 χρόνια με ένα άλλο σήμα. Τώρα, άμα είναι άσχημο ή όχι, εγώ ας πούμε στα μάτια μου δεν το έβλεπα άσχημο. Δηλαδή δεν έλεγα πω τι σήμα έχουμε. Μου ήταν normal. Αλλά το θέμα είναι πώς το έχεις μάθει τόσα χρόνια. Ετοιμαζόμαστε να αγοράσουμε εισιτήρια. Όπως κάναμε σε τόσα και τόσα γήπεδα σε όλο τον κόσμο. Από το γήπεδο της Σάντος μέχρι το γήπεδο της Τραπεζούντας. Αυτά είναι τα δύο πιο άκρα γήπεδα. Τραπεζούντα δεν κάναμε τουρ όμως. Πήγαμε στο γήπεδο, εντάξει. Ήρθαμε να δούμε το Ολύμπικο, να δούμε την έδρα του Μανδά, την έδρα της Λάτσιο, την έδρα της Ρώμα. Έτσι. Είναι ένα από τα πολλά γήπεδα που χωρίζονται. Στην Ιταλία το έχουν αυτό, ε. Είναι το Σαν Σίρο, είναι και αυτό. Ο Μανδάς το έχει ζήσει ως παίκτης, εμείς πάμε να το ζήσουμε ως τουρίστες. Μόνο έτσι μπορούμε να το ζήσουμε, δυστυχώς. Και πολύ μας. Αυτό το τρένο χάθηκε. Μας πέσει στο πάρκινγκ μας πάει. Το tour ξεκινάει από το πάρκινγκ. Υπογειοποίηση. Γίναμε. Έχουμε αναγούλες, όπως προβλεπόταν. Ήταν προκλητικός. Ήταν προκλητικός, Νικολάκη. Όχι, τεστήρε. Όνει, σόλο μπιλιέτε, σόλο μπιλιέτε. Κουάτρο μπιλιέτε. Πόσο είναι η μπιλιέτε? Κάτι λέει ότι και καλά θέλαμε τέτοιο διαπίστευση, αλλά εδώ είμαστε ως... Όχι, εντάξει, μια χαρά. Για ακόμη μια φορά καταφέραμε και ξεκλειστρήσαμε, γιατί μπήκε μέσα ο Κράβα με τον εξοπλισμό του. Ήταν και προκλητικός. Έγινε σκασιά ότι και καλά εμείς εδώ κάνουμε επαγγελματική δουλειά, αλλά τους είπαμε εμείς tourist και καταφέραμε και ξεκλειστρήσαμε. Τολμώ να πω ότι είναι πιο ωραίο από τη Ρώμα. Είναι πολύ πιο ωραίο. Οι θέσεις βέβαια είναι ακριβώς ίδιες. Είναι πιο ανοιχτοσιά. Τη Ρώμα ήταν πιο compact, δηλαδή πιο όλα μαζί. Εδώ πρέπει να βγεις έτσι για να έρθεις εδώ. Εντάξει, δεν πειράζει. It is what it is. Κοντά οι κερκίδες στο γήπεδο. Δεν είναι τόσο μακριά, ε. Ωραίο είναι που είναι έτσι κυκλικό. Εμένα μου αρέσει έτσι πάντα αυτά τα γήπεδα που είναι κυκλικά και δεν είναι μία κερκίδα και μετά μία κερκίδα και μετά. Είναι πιο ωραίο. Το κάναμε και το tour. Ναι, πάει και αυτό το κάστρο, έπεσε. Φτωχό θα το χαρακτηρίζω. Με τους περισσότερους περιορισμούς από κάθε άλλο. Δεν μας άφησε να κάτσουμε στα αποδυτήρια καθόλου. Γενικά φτωχό tour, βιαστικό. Άντε πάμε. Ωραία ήταν όμως, είναι πολύ ωραίο γήπεδο. Να έρθετε να το δείτε, αν είστε ποδοσφαιρόφιλοι, όπως και να έχει. Με χαλάει το γύρω-γύρω το κουλουάρ. Κοίταξε, το Σαν Σίρο έχει τσιμεντίλα πολύ. Και δεν είναι και ωραία τοποθεσία. Εδώ, ας πούμε, είναι πολύ ωραία τοποθεσία. Είναι μέρα. Ένας φίλος ρωτάει, θα προτιμούσες να μείνεις αρκετά χρόνια σε μια μεγάλη ομάδα του εξωτερικού όπως η Λάτσιο, αλλά να μην παίζεις ή να γυρίσεις Ελλάδα σε οποιαδήποτε τις τέσσερις μεγάλες ομάδες και να παίζεις? Θα ήθελα να εξαντλήσω όλες τις πιθανότητες που θα είχα εδώ πέρα μέχρι να δείξει ότι εν τέλει δεν προορίζομαι για να παίξω. Και άμα αυτό γινόταν, δηλαδή δεν θα έπαιζα, θα ήθελα να γυρίσω κάπου να παίξω. Εγώ δεν έχω σκοπό να κάθομαι απλά και να μην παίζω. Εμένα μου αρέσει το παιχνίδι, μου αρέσει να παίζω, μου αρέσει ο ανταγωνισμός. Ο Κυριάκος Πίμε λέει: παίζαμε συχνά φιλικά με την ΚΑΠΑ 15 και ΚΑΠΑ 16 στο Αδρομήτου στο Περιστέρι. Μου έκανε πάντα εντύπωση πόσο καλός ήταν με τα πόδια και από πολύ μικρή ηλικία. Να είναι πάντα καλά και να προοδεύει. Δεν ήταν ερώτηση. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είναι καλά και σε εκείνον τα καλύτερα, εύχομαι. Ένας φίλος ρωτάει, ο Bing Stab, πώς μπορεί και διαχειρίζεται τα συναισθήματά του που αυτή τη στιγμή δεν έχει ακόμα κάποια εμφάνιση επίσημη με τη Λάτσιο. Άρα, πώς το διαχειρίζεις ακόμα, υπάρχει ανυπομονησία εννοεί ή ξέρω εγώ. Σίγουρα υπάρχει ανυπομονησία. Κάθε φορά που πιάνω τον εαυτό μου να πάει να κάνει παράπονο, δηλαδή να κάνω παράπονο στον εαυτό μου ότι. Κοίτα, έχω έρθει εδώ και δεν παίζω. Με τη μία, με το που τον πιάνω, αυτό να το κάνει αυτό, το κόβω. Γιατί λέω, κοίτα, μπορείς να κοιτάξεις πού ήσουν πριν λίγα χρόνια και πού είσαι τώρα. Πάντα πρέπει να θυμάσαι πού ήσουν πριν και πού έχεις φτάσει. Και σίγουρα είναι δύσκολο το να μην παίζεις. Πάρα πολύ δύσκολο. Σε όποια ομάδα και να είσαι. Είτε είναι μεγάλη, είτε είναι μικρή.
Εκεί πέρα είναι καθαρά τώρα και ο γύρος σου, δηλαδή να σε βοηθάει ο κύκλος γύρω-γύρω. Ο Actual Tollis λέει τι θα συμβούλευε ένα νεαρό που παίζει τη θέση του και θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με το ποδόσφαιρο. Καλή συνέχεια στη δική του σταδιοδρομία. Πρέπει να. Επειδή η θέση μας είναι μια θέση που ακούει πάρα πολλά, πρέπει απλά να μάθει να ξεχωρίζει, δηλαδή να ξέρει ο ίδιος τι είναι καλό για τον εαυτό του και τι όχι, για να μάθει να μην ακούει αυτά που δεν είναι για εκείνον. Δηλαδή μπορεί να κάνει κάτι που να μην είναι τόσο κακό, αλλά ο κόσμος και λόγω την τροματοφύλακα πάντα θα λέει τα. Ναι. Θα λέει τα χειρότερα και τον τροματοφύλακα πάντα, γι' αυτό είναι νόμος. Να μην τον επηρεάζουν, ναι, τυχόν λάθη μπορεί να γίνει. Ναι. Εντάξει, δουλειά δεν θέλω να τα πω, είναι τα κλασικά που λέμε όλοι, γιατί χωρίς δουλειά δεν κάνεις τίποτα. Μην επαναλαμβάνομαι σε αυτό. Θέλει και τύχη. Ποιος παίκτης θα προτιμούσε να σου χτυπήσει το πέμπτο πέναλτι, Πίρλο, Κακά ή Μπέκαμ? Κοίτα, άρα το λιγότερο, το λιγότερο καλό θέλεις να επιλέξεις. Κοίτα, θα σου πω τώρα. Θα ήθελα πολύ, δεν ξέρω αν είναι και καλό αυτό που θα πω, να είναι ο Πίρλο, γιατί ο Πίρλο πάντα κάνει τσιπ. Να κάνουμε μια προσποίηση, να μείνουμε στο κέντρο, να δεν κάνουμε κοντρόλο με το στήθος, να κάνει έτσι κιόλας. Δεν ξέρω τι. Κάνει άλλα πανέγκα. Ναι, όλη την ώρα κάνει πανέγκα. Αλλά δεν ξέρω. Θα έμενες, δηλαδή, έχεις μείνει ποτέ κέντρο για σε εκτέλεση? Μικρός ακαδημία έχω μείνει και έχει γίνει. Γιατί σταματήσαμε. Μικρός ακαδημία έχει γίνει αυτό, ας πούμε, σε εκτέλεση και να μου το κάνεις κέντρο και να μείνω να την πιάσω. Αλλά όχι τώρα σε. Ας πούμε, θυμάμαι, έχω φάει πανέγκα σε επαγγελματικό επίπεδο. Πανετολικός Ατρόμητος από τον Μπαρμπόσα. Σε εκνευρίζει. Ναι. Ήθελα να ξεκινήσω να τον κυνηγάω πίσω. Είναι unfair, πιστεύεις? Όχι. Δεν είναι. Είναι μέσα στο παιχνίδι. Αυτό που σου λέγα και χθες, δηλαδή με τις κομπίνες και αυτά είναι. Ο φίλος ο AdK13 ρωτάει καλύτερο συμπαίκτη που είχες παίξει ποτέ. Η πιο εύκολη επιλογή είναι από κάποιον από τώρα, ας πούμε. Ναι. Που έχω εδώ στη Λάτσο, έχω τρομερούς παίκτες. Πιστεύω θα πω, ας πούμε τώρα είναι ο Λουίς Αλμπέρτο. Τον βλέπεις, ο άνθρωπος είναι μάγος. Ακουμπάει την μπάλα, τη χαϊδεύει, την κάνει ό,τι θέλει. Στο γκολ του Προβεντέλ, η δική σου αντίδραση ποια είναι? Πετάγεσαι, πιάνεις τα μαλλιά σου, λες τι έγινε, είσαι. Πετάχτηκα στον αέρα, πανηγύρισα, δεν το πίστευα. Και απλά μετά κοιταζόμασταν όλοι στο γήπεδο, σαν χαζί, λέγαμε. Ναι. Ο φίλος ο Μανώλης Νικολιδάκης ρωτάει τι προτιμάς, να πιάσεις ένα πέναλτι στην τελευταία φάση ή να κάνεις μια απόκρουση τετατέτ στην ίδια φάση? Στην τελευταία φάση, ας πούμε, και τα δύο, ναι. Ναι, πέναλτι, εντάξει. Δεν έχει νόημα καν η ερώτηση. Τετατέτ, οκ. Στα κλεισίματα της καριέρας του θα έρθει κισό, λέει ο φίλος. Στο κλείσιμο της καριέρας μου έχουμε πει με τον Μάντι να πάω στην ΠΑΜ. Με τον Μάντι, να πάω στην ΠΑΜ. Είναι είδηση αυτό, γιατί άρα σημαίνει ότι σε 15 χρόνια που θα κλείσει την καριέρα σου, 16. Τι 15, ρε, τρελώσε. Τερματοφύλακα είναι μέχρι τα 40. Εντάξει, οκ, 16 ήμουν πιο φιδωλό. Πάμε μέχρι. Κάνε, ξέρετε, 36-37 χρονών. Στην ΠΑΜ πάμε στα 43, α πούμε. Θα υπάρχει ΠΑΜ, αυτή είναι η είδηση. Ναι, αυτή είναι η είδηση. Η είδηση είναι ότι είναι φίλο του Μάντι, γιατί πολλοί μπορεί να μην το ξέρουν. Εμεί το ξέραμε. Ποιο ξέρει περισσότερη μπάλα, γιατί έχει κάνει και ένα γύρισμα με τον Εμίλιο. Μάντι ή Εμίλιο. Ποιος είναι ο μυρωδιάς? Μέσα στο γήπεδο, ναι. Ο Μάντνεϊ είναι καλύτερος, εντάξει. Καλύτερος. Εμίλιο, ναι. Αλλά μπάλα περισσότερο πρέπει να ξέρει ο Εμίλιος. Ας πούμε, ο Μάντνεϊ μου φαίνεται ότι είναι στα χαμένα. Γνώσεις εννοείς? Ναι, γνώσεις. Ναι, θέμα γνώσεις. Ή να βλέπει και παιχνίδια, γιατί ο Μάντνεϊ δεν ξέρω αν βλέπει και τα μάτς, δηλαδή ναι. Εννοώ Ελλάδα ή τέτοια. Βλέπει μόνο τζιμπάμ. Τζιμπάμ την παίζει κιόλας. Έχω μια ερώτηση εγώ του Βασίλη. Ποια είναι η αγαπημένη του απόκρουση? Έχω δύο απεκρούσεις. Μία είναι όταν ήμουν στον Ατρόμητο με τον Πανιόνιο. Είχαμε νικήσει 4-0. Στο 0-0 έχω κάνει μια πολύ καλή απέκρουση κεφαλιά ξεπαβής από κοντά. Την μπάλα πάει μετά δοκάρι και του Ολιβέιρα πέρυσι στο box το τελευταίο λεπτό. Έχει ανοίξει ιστορία με κάποιο πρόεδρο? Δηλαδή κάτι καλό. Ψωμιάδη, Μπέο. Κούγια. Και ο δική σου ομάδα πρόεδρο. Μελισανίδη. Έχει καμιά καλή ιστορία έτσι, ωραία. Από αυτές που χαρακτηρίζουν το ελληνικό πρωτόσφαιρο. Με τον Κούγια, α πούμε. Δεν έχω κάποια ιστορία, γιατί εντάξει, δεν τους έχω ζήσει τώρα. Αλλά θυμάμαι, είχαμε παίξει Ατρόμητος Λάρισα, είχαμε χάσει 0-1 και έχω χτυπήσει το πόδι μου. Εγώ έχω κάνει ένα κάταγμα στο μετατάρσιο. Ναι. Σοβαρά, είχα χτυπήσει πολύ σοβαρά. Έχω βγει αλλαγή στο 70, ξέρω εγώ, 70-80. Και θυμάμαι, επειδή είχαμε χάσει κιόλας τότε, στην ομάδα μου στον Ατρόμητο, έφυγα για νοσοκομείο εγώ με το παιχνίδι, καπάκια. Και δεν μου μίλαγε άνθρωπος, δηλαδή μόλις έφευγε. Δηλαδή τίποτα, σαν να μου. Εκτός ότι είχα χτυπήσει, σαν να είχα και την ευθύνη για όλα. Επειδή χτύπησε. Ναι. Όχι μόνο επειδή χτύπησε. Επειδή έχασε και το αποτέλεσμα. Ναι. Και να έχω τώρα την ομάδα μου να μην μου μιλάει κανείς και τον Κούγια που ξέρουμε πόσο σκληρός άνθρωπος είναι να βγαίνει έξω και να μου λέει αγάπη μου και πόσο καλός είσαι και καλό να είσαι και περαστικά και τέτοια. Και να έχω τρελαθεί, λέω πού είμαι. Ρε. Κάναμε αντίστροφα του ρόλου. Μήπως πες στη Λάρισα. Ναι, τα είχαμε γυρίσει τελείως. Ο φίλος ο Μίστερ Πανταζό λέει θα σας κάνω δημοσιογράφος τώρα για μας μιλάει.
Έχω ακούσει ότι έτρωγε πολύ goodies, αλλά συγκεκριμένο γεύμα λέει, αν θέλει να το πει ο ίδιος. Ποιος το ρώτησε αυτό? Ένας Mr. Bandazo. Ναι, όταν ήμουν πολύ μικρός, δεν μιλάμε για... Α, οκ. Πολύ μικρός, έτρωγα συνέχεια κοντομπουκές από τα goodies. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Ποια είναι η πιο δύσκολη ομάδα που έχει αντιμετωπίσει, λέει ο φίλος ο Παπαγιάννης. Σε φιλικό, ας πούμε, η πιο καλή ομάδα ήταν η Φιωρεντίνα. Πιστεύω αυτή ήταν η καλύτερη ομάδα. Ένας φίλος ρωτάει, δεν έχει όνομα, λέει, τι έκανες όταν έβγαλες τα πρώτα σου λεφτά, ρε παιδί μου, πήρες ένα ρολόι, πήρες εγώ ένα αμάξι, πήρες εγώ κάτι στους γονείς σου. Τα πρώτα μου λεφτά όταν πληρωνόμουν, δηλαδή επειδή ήμουν μικρός ηλικία, δεν μου μένανε και σχεδόν καθόλου. Φαντάζομαι είναι πιο καλά λεφτά, επειδή στον όφη. Ωραία, να το πάμε, επειδή μας είπες και την ιστορία πώς κάνανε οι αρχηγοί και μπήκε και ο μισθός εδώ. Με τον πρώτο σου μισθό εδώ τι έκανες, το πρώτο πράγμα που έκανες. Εδώ. Ναι. Για το σπίτι έκανα κάποια πράγματα και έδωσα και κάποια χρήματα, ας πούμε, στους γονείς μου. Ο Χρήστος Κουλάτος λέει: δεν θέλω να κάνω ερώτηση. Θέλω να του πω ότι είναι μεγάλος μάγκας, μεγάλος τερματοφύλακας και μεγάλος σαν χαρακτήρας άνθρωπος. Καλή συνέχεια και πολλή δουλειά. Ευχαριστώ πολύ, να είναι καλά. Επειδή είμαστε και αρκετά, νομίζω υπάρχει μια αρκετά μεγάλη απόσταση από την κοπέλα, γιατί δεν ακούει τι λέμε. Λέει: Ιταλίδες ή Ελληνίδες, ρωτάει ένας φίλος. Έχω βρει τη μία και τη μοναδική. Ελληνίδες. Ελληνίδα. Ελληνίδα. Ανοίγει στην ευρύτερη κατηγορία των Ελληνίδων κι αυτή. Δα. Ας μείνουμε στο δα. Πες 22 χρονών, είσαι 22 τώρα, έτσι. Και λες: Έχω βρει τη μία και τη μοναδική. Ωραίο αυτό. Είναι. Έχεις πάρει, είσαι κατασταλαγμένος, παιδί μου, είναι κομπλέ. Είναι ωραίο γιατί εντάξει και εκείνη για να με ακολουθήσει εδώ που είμαι. Κάνει θυσίες κι αυτή. Έχει αφήσει πολλά πίσω. Εντάξει, θέλει θυσίες να είσαι και σύντροφο σε αθλητή. Έχει ταξίδια, έχει λίγο και μοναξιά. Εντάξει, έτσι πάνε αυτά. Λέει ένας φίλος, ο Φώτιος, τι τον άλλαξε και από έναν ποδοσφαιριστή που έκανε λάθη έγινε ένας κορυφαίος ποδοσφαιριστής. Μόνος του. Κάποια συμβουλή, βοήθεια από κάποιον ή απλά η αλλαγή περιβάλλοντος από τον Ατρόμητο στον Όφη. Ωραία ερώτηση. Τα λάθη με αλλάξανε. Έπρεπε να πάθω για να μάθω. Ποιο είναι το μάτς που θυμάσαι, που αγωνίστηκες σε ένα μάτς και δεν το ξεχάσεις ποτέ μέχρι τώρα? Θα πω τον ντεμπούτο μου που το έκανα πολύ μικρός με τη Σπάρτη στο Κύπελλο. Ήμουνα πολύ μικρός, νομίζω ήμουν και ο νεότερος εκείνη την εποχή που είχα παίξει στον Ατρόμητο. Στην ιστορία του Ατρόμητου. Πολύ σημαντική ημέρα αυτή. Και τον ντεμπούτο μου με τον Όφη, με τον Ολυμπιακό. Ας πούμε, γιατί το άλλο μου ντεμπούτο με τον Όφη και να πρέπει να το ξεχάσω όπως και να έχει. Το 5-0. Και μια τελευταία ερώτηση που νομίζω ότι μπορεί να κλείσουμε αυτή. Είσαι πολύ μικρός, έχεις φτάσει να είσαι δεύτερος τερματοφύλακας στη Λάτσιο. Με το καλό να γίνεις και βασικός. Τι ονειρεύεσαι για το μέλλον σου? Ονειρεύεσαι να πηγαίνεις στα τελικά με την Εθνική Ελλάδος? Ονειρεύεσαι να κατακτάς πρωτάθλημα με τη Λάτσιο? Ποιο είναι αυτό το πράγμα που κλείνεις τα μάτια σου και ονειρεύεσαι τα επόμενα 5 χρόνια? Εφόσον έχεις υγεία και συνεχίσεις. Έτσι πρώτα θέλω τώρα να μ' αρέσει πολύ και είναι ο στόχος μου, γιατί άμα βάλεις τέτοιον στόχο, νομίζω είναι και ένα, σου δίνει ένα πολύ μεγάλο κίνητρο να το καταφέρεις, είναι να θέλω να κατακτήσω κούπες. Είτε είναι με τη Λάτσιο, που θα το ήθελα πολύ να είναι με τη Λάτσιο, είτε είναι με οποιαδήποτε άλλη ομάδα αγωνίζομαι. Είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή θέλω να πάρω κάποια κούπα, είναι πολύ σημαντικό για μένα. Και σίγουρα να βρεθώ σε μια μεγάλη διοργάνωση με την Εθνική, δηλαδή γι' αυτό λιώνω. Δεν το κατάφερα στις ακαδημίες, ούτε στην Ελπίδων ούτε στην Νέων. Εύχομαι να με αξιώσει ο Θεός και να το καταφέρω με την πρώτη ομάδα. Δηλαδή να βρεθώ σε μια διοργάνωση. Δεν ξέρω πώς θα πάει η διοργάνωση, άμα θα πάμε καλά, άμα θα πάμε, αλλά... Να ζήσεις το κλίμα, να πάρεις την ναι. Δεν θέλω να τον αδικήσω, γιατί την κάνω την ερώτηση σε όλους, οπότε θα την κάνω και σε σένα. Ναι, ποιος ήταν ο πρώτος παίκτης που σε έκανε να σκεφτείς ότι πρέπει να γίνεις καλύτερος, που σε ξεφτύλισε, που πήγε σπίτι και έβαλε τα κλάματα σε ευριακή στάση στο μπάνιο? Και είπες, ρε παιδί μου, ότι εγώ πρέπει να γίνω καλύτερος, δεν μπορώ να είμαι έτσι. Γενικά, όταν στις προπονήσεις, ας πούμε, όταν δέχομαι κάποιο γκολ, δεν με στεναχωρεί ιδιαίτερα. Δεν είναι ότι πάω σπίτι και λέω τι μου έκανε. Ένας επιθετικός, ο οποίος, ας πούμε, ήταν πολύ δύσκολος να τον αντιμετωπίσεις στις προπονήσεις, ήταν ο Κουλούρης. Ο Κουλούρης. Ο Κουλούρης έχει αυτό το απρόσμενο. Ήταν τελείωμα και γκολ, δηλαδή. Ήταν δύσκολο. Αυτό δεν ξέρω αν με έκανε να πηγαίνω στο σπίτι και να κλαίω όλο με ξεφτύλισε. Ναι, αλλά σίγουρα, λόγω, σίγουρα με έκανε καλύτερο όμως. Δηλαδή σίγουρα. Δηλαδή... Πήγαινες με ένα κίνητρο στην άλλη προπόνηση όμως. Μη φάω γκολ από τον Κουλούρη. Μη φάω γκολ από τον Κουλούρη. Αυτό, ναι. Και γινόταν όχι. Όσο μεγάλωνα, ναι, όσο ήμουν πιο μικρό, ήμουν το παιδάκι του. Χρήστο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να πέρασε ωραία. Πέρασα υπέροχα και ευχαριστώ πολύ ξανά. Δηλαδή το ξαναλέω που λέτε μέχρι τη Ρώμη. Να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη και που
είστε όλη μέρα στον δρόμο, δηλαδή επειδή μιλάμε τηλέφωνο, για να βγάλετε εδώ πέρα να είναι, το βίντεο να είναι πολύ όμορφο. Ευχαριστούμε πολύ που μας φιλοξένησες και ευχόμαστε κάθε τι καλύτερο. Μακάρι να είσαι βασικός στο Ριλάτσιο κάποια στιγμή, να παίζεις. Υγεία πάνω απ' όλα και θα έρθουν και οι θέσεις και τα κούπες. Εντάξει, και ο Προβεντέλ νομίζω τα έχει κάνει τον κύκλο του, μπορεί να πάει και κάπου αλλού κάποια στιγμή, ρε παιδί μου. Είναι και καλός ρε γάμο. Εκεί στη Σίτη δεν ακούτε την Μπαρτσελόνα. Λοιπόν, και επειδή το κάνουμε σε όλους τους καλεσμένους, μια πρόταση, ποιον θα ήθελες να δεις είτε σαν guest είτε σαν docu-vlog. Δηλαδή να πάμε έτσι πάλι ένα ταξίδι να κάνουμε κάποιον που δεν έχουμε κάνει. Σαν εσένα, όπως κάνουμε τώρα. Θα ήθελα πολύ, ας πούμε, γιατί τώρα δεν έχω κάποιον στο μυαλό μου συγκεκριμένο, δεν το είχα σκεφτεί καθόλου αυτό το πράγμα. Η αλήθεια είναι, θέλει σκέψη, μπορεί να το πεις έτσι, γιατί αυτό που θα πεις μπορεί να γίνει μετά. Οπότε μην πούμε και τίποτα. Και εκτεθούμε μετά και πες και το δικό μας βίντεο. Ωραίος θα ήταν, πιστεύω, ο Ιωαννίδης. Πολύ ωραίος, γιατί έχει και πολύ ψωμί, είναι πολύ καλό παιδί και έχει πολύ πλάκα. Και θα ήθελα να δω και τον Κωνσταντέ, γιατί δεν τον έχω γνωρίσει. Και επειδή αυτό που βλέπουμε στο γήπεδο μου αρέσει πάρα πολύ από αυτό το παιδί, θέλω να τον δω και πώς είναι όταν μιλάει. Δεύτερη φορά που ερχόμαστε μαζί στην Ιταλία, πέρα από τη συνέντευξη του Ρωμάνου, έχουμε ξανάρθει όταν πηγαίναμε στον Κόκκε. Πολύ ωραία, ρε παιδί μου, πολύ ωραία. Αλλά ακόμα και τώρα προτιμώ την Ισπανία. Έχω έρθει με το σχολείο. Τρίτη φορά δηλαδή έρχεσαι τώρα. Τρίτη φορά, ναι. Και εδώ πέρα έχεις μπει. Αλλά στον πρώτο, η μισή δεν θέλει να έρθουμε εδώ. Γιατί όλα εκείνα. Μπορώ πλέον μετά από τόσα χρόνια να το πω. Εκείνα τα ζώα. Τα ζώα που θέλω να πάμε στη Ρόδο, όλη αυτή η λύθη. Η πετρούλα που ήθελα. Σίγουρα Ρόδο. Αλλά φυσικά... είναι δυνατόν να είσαι τρίτη λυκείρο στην τρίτη ευκαιρία που είσαι στην Ιταλία και λες θέλω να πάω στη Ρόδο. Πες μου εσύ. Κολοσσέο. Εδώ Κολοσσέο. Και εδώ τι έχουμε. Πάρτο. Πάω 4. Παντού υπάρχει αυτή η ομάδα, ρε μαλάκα. Παντού υπάρχει φαουκάρα. Εδώ ήρθες όταν στη Ρώμη ή είναι από τα μέρη που δεν έχεις επισκεφτεί. Τρίτη φορά έρχομαι. Μπήκες και μέσα. Μία φορά έχω μπει. Εδώ είναι Βατικανό τώρα. Δηλαδή ναι, λέμε ότι... Εδώ δεν έχουμε μπει ακόμα. Νομίζω ότι από εκεί μετά είναι. Δεν μπορείς να μπεις από εκεί, να κάνεις σκασιά. Μπορείς να μπεις, αλλά έχει ουρά. Σου ψάχνουν τις τσάντες. Από εκεί. Ναι. Α, okay. Τζάμπα είναι εδώ. Ο Άγιος Πέτρος είναι το εδώ, Από εδώ βλέπεις και τον καπνό, νομίζω, όταν βγει ο Παπάς. Α, όταν βγει ο Παπάς. Είχα έρθει Χριστούγεννα. Όταν ήταν και είχε το δέντρο, το βάζουν το δέντρο, θα μας το δείξει κάμερα μετά το γυρίσεις. Α, έχει το δέντρο, ναι. Εντάξει, στην πλατεία της Αθήνας έχει μεγαλύτερο δέντρο. Ναι. Εκεί με... Δεν το θυμάμαι, ναι, μπορεί. Βέβαια, όλα αυτά είναι ωραία μέχρι να ξεπεράσεις τους κράχτες. Ναι. Και όλους αυτούς τους τύπους οι οποίοι σου σπάνε τα νεύρα. Οι οποίοι δεν μπορείς να τους ξεπεράσεις και αφού γιατί μιλάνε όλες τις γλώσσες. Δηλαδή τους λες, σε ρωτάνε τι γλώσσα μιλάς και για να τους αποφύγεις, λες θα πω, ας πούμε, ξέρω εγώ, ελληνικά. Και σου λέει, όπα, έχουμε ένα που μιλάει ελληνικά. Είναι με κάποιο μαγικό τρόπο όλοι έχουν συγγενείς από εκεί που είσαι. Δηλαδή, άμα του πεις είμαι από Ελλάδα, θα σου πει ο μπαμπάς μου ήταν Έλληνας ή έμενα στην Τούμπα, στην κάτω Τούμπα. Είναι φοβερό πραγματικά. Πριν του λέει ένας Καναδά. Ναι. Ο μπαμπάς μου λέει μένει στο Καναδά. Πού είσαι, λέει. Είναι πολύ ωραίο για πεσηματική εδώ πέρα. Το βράδυ, Ναι. Πεσηματική, μπυρίτσα. Εδώ πέρα, ας πούμε, ανέμενες. Θα ερχόσουν με τα Μπρετάνια να την πέσει. Ναι, ρε, εμείς εδώ πέρα παγκάκι, κάπου γωνία. Παγκάκι δεν βλέπω να έχει, αλλά. Ναι, έχει χωρίς πλάτη, περικερόμπυρα. Ναι. Σιλ, βραδάκι, μουσική. Πες μας λίγο, πώς πέρασε αυτό το ταξίδι. Εσύ είσαι σκηνοθέτης. Φίλε, ωραίο ταξίδι, μου άρεσε πάρα πολύ. Μπορείτε να μιλάτε λίγο πιο δυνατά. Όσο πήγαινε το ταξίδι, είτε γινόταν και πιο ενδιαφέρον, πήγαμε. Ξεκίνησε αδιάφορα δηλαδή. Ξεκίνησε λίγο πιο αδύναμα, ίσως και λόγω του καιρού, αλλά. Και είσαι και ένας άνθρωπος ψυχολογίας, έτσι. Εγώ νομίζω ότι η ψυχολογία του ανεβαίνει ή κατεβαίνει ανάλογα με το τι θα φάμε και πώς θα το φάμε. Εντάξει, είναι ωραίο φινάλε για το ταξίδι σήμερα το Βατικανό. Που δεν θα πούμε, αλλά είναι ωραίο. Ο Άγιος Πέτρος. Τυράκι, πήραμε τυράκι για να ξέρουμε την επόμενη φορά που θα έρθουμε.
Γιατί έχουμε υποσχεθεί μια συνέντευξη εδώ πέρα και έχουμε ένα πρόσωπο το οποίο θέλουμε να το κάνουμε συνέντευξη στη Ρώμη. Οπότε θα ξανάρθουμε. Ξεκλείδωσε το αμάξι σου, παρακαλώ να μπω. Σ' αρέσει. Εντάξει, δεν θα βόλευε στη Θεσσαλονίκη. Ναι, και εγώ αν μου το δίνε στη Θεσσαλονίκη θα έλεγα φίλε, δεν βόλευε. Άστο. Φέρ το Γιάρης. Δεν κάνω αυτά, ρε. Δεν έχουμε δρόμους για αυτά, αμάξι. Το κλασικό που λένε όλοι. Τώρα χωρίς πλακά, αν σου δίνει μια Μαζεράτη φίλε στην Θεσσαλονίκη. Αλλά σου λέγανε ότι πρέπει οπωσδήποτε, όποτε κατεβαίνει κέντρο, θα κατεβαίνει με Μαζεράτη. Μία φορά τη μέρα, ώρα αιχμής να βρίσκεσαι στην πόλη με Μαζεράτη. Στο κέντρο όμως, κέντρο καράκεντρο. Για να τηλεπορούμε δηλαδή. Το κάνες. Θεώρησε θα το κάνες. Να μου τη δίνανε δώρο και αυτό μόνο θα ήταν. Ναι, αλλά μία φορά τη μέρα πρέπει οπωσδήποτε στην ώρα αιχμής να πηγαίνει μέχρι το κέντρο και να ξαναγυρνά. Με ό,τι κίνηση συνεπάγεται. Όχι, δεν έχει τέτοια. Από την κάμερα την πίσω την πάρω. Οδηγός κάνει τα πάντα για το content, παιδιά. Κατεβαίνω με πίσω σένα. Έχουμε ένα Jeep. Lambo. Έχουμε μια Lambo. Lambo. Εδώ όλα αληθινά. Μόνο νικάδε. Χάλασε τον πουλέλο. Χάλασε γαμό. Πώς ανοίγεις το στή. Όχι, εντάξει, πιάνω. Μόνο flex. Και μόνο content. This is Lambo. Και εγώ make the fart. The fart. Yes. Κλάνει το Τέσλα, παιδιά. Έχει αυτή την ιστορία. Ναι, ναι. Είναι πολύ δυνατό. Thanks. Thank you. Φοβερό! Ήρθαμε στην Ιταλία, στη Ρώμη και βρήκαμε κάποιους Ιταλούς να βάζουν το Τέσλα να κλάνει. Εντάξει, οκ. Ναι, ρε μαλακώτη. Για να με τι κάνει. Ναι, και...